Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Με το τέλος και του σημερινού αγώνα έχει ολοκληρωθεί η έκτη αγωνιστική της δεύτερης φάσης του πρωταθλήματος ΣΥΤΑ 2018-2019. Η ομάδα του Ερμή Αραδίπου έχει πλέον και μαθηματικά υποβιβαστεί στη δεύτερη κατηγορία. Μια αγωνιστική η οποία βγήκε κερδισμένος η ομάδα του ΑΠΟΕΛ και η ομάδα του Απόλλωνα, ενώ στο κάτω διάζωμα η ομάδα της ΠΑΦΟ ήταν αυτή η οποία έχει πάρει ένα μικρό προβάδισμα εναντί των υπολείπων. Είμαστε στην εκπομπή Ώρα για Μπάλα. Γιώργο, παρέα εδώ, όπως κάθε εβδομάδα μαζί. Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, καλησπέρα Κωνσταντίνο. Ένα γρήγορο σχόλιο. Ναι, πέρασε αναλόβητη και από ΕΛ και από Απόλλωνας. Η ΑΕΚ ξεκαθάρισε στην τρίτη θέση, έτσι, μετά την νίκη, στους 4 βαθμούς, πλέον διαφορά από την ΑΕΛ. Η ΠΑΦΟΣ φαίνεται να ξεφεύγει πλέον. Ίσως και η δόξα, ίσως λέω, εκεί που θα γίνει φαίνεται μάχη είναι μεταξύ της Αλκής και του Παραλμίου. Όμως, θεωρητικά, διότι πρακτικά δεν είναι έτσι. Θα τα δούμε βεβαίως, Γιώργο, και στην πορεία της εκπομπής. Να πούμε ότι πριν να πάμε και στον Γρηγόρη, να τον καλωσπερίσουμε. Γρηγόρη, καλησπέρα. Καλησπέρα, ένα μικρό σχόλιο να κάνουμε προς τους τηλεθεατές μας. Σήμερα είναι μια πάρα πολύ γεμάτη εκπομπή. Έχουμε πάρα πολλά. Καταρχάς, έχουμε καλεσμένο τον πρόεδρο της Νέας Σαλαμίνας, τον κύριο Θουκή Θουκηδίδη, και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ που είναι εδώ μαζί μας. Έχουμε να πούμε πάρα πολλά. Έχουμε δηλώσεις από πάρα πολλούς ποδοσφαιριστές, Αλτάμαρη, Kingsley, Βεσελόφσκι, Τρισκόφσκι. Έχουμε αρκετά ρεπορτάζ από άλλα αθλήματα, από ακαδημίες. Άρα, μια γεμάτη εκπομπή, ενδιαφέρουσα. Πάμε λοιπόν στο σημερινό μας αγώνα, Γρηγόρη. Πώς ήταν γενικότερα έτσι, η αίσθηση που είχες από το παιχνίδι? Ήταν ένα αδιάφορο παιχνίδι βαθμολογικά, το οποίο κέρδισε η ανόρθωση, έμεινε πίσω στο σκορ. Όπως και στο προηγούμενο της παιχνίδι που είχε 6 γκολ, είχε και σήμερα 5 γκολ. Αν και βρέθηκε πίσω στο σκορ νωρίς σχετικά στον αγώνα, στο 24ο λεπτό, κατάφερε να το γυρίσει και να πάρει ακόμη μια νίκη. Είναι στους 39 βαθμούς η ανόρθωση. Ο Ερμής και μαθηματικά στην δεύτερη κατηγορία. Όμως για το ποιος θα ακολουθήσει τον Ερμή στη δεύτερη κατηγορία θα έχουμε πολύ σημαντικές μάχες εισαγωγικά στα επόμενα παιχνίδια, μερικά από τα οποία θα είναι καθοριστικά και από την επόμενη αγωνιστική. Στο πρώτο γκρουπ είχαμε τους τρεις πρώτες να κερδίζουν, τη διαφορά από του πρώτου με το δεύτερο να παραμένει στους 4, και τώρα τη διαφορά του τρίτου από τον τέταρτο να παραμένει, να γίνεται, να μεγαλώνει, να πηγαίνει στους 4 της ΑΕΚ με την ΑΕΛ. Αυτά έτσι εν ολίγη, δεν μπορούμε να πούμε και πολλά για το σημερινό παιχνίδι στο αγωνιστικό του κομμάτι. Την ανάπτυξη των Γρηγόρη, πολλά άλλα εξωαγωνιστικά, διοικητικά, οικονομικά. Να πάμε στον Αντρέα Παυλίδη που έχει ρεπορτάζ. Ένα νεαρό ποδοσφαιριστή, τον Νικόλα Παναγιώτου, και αυτός αλλά και ο Μιχάλης Ιωάννου που αγωνίστηκε βασικός. Είναι μερικά από τα κέρδη της ανόρθωσης, αν μπορούμε να τα πούμε έτσι, που θα βγάλει από τη φετινή κάκιστη χρονιά, και αγωνιστικά αλλά και εξωαγωνιστικά κυρίως. Πάμε στον Αντρέα Παυλίδη. Καλησπέρα και στον Κωνσταντίνο και στον Γιώργο και στους φίλους συνδρομητές της Σίτα Vision. Κοντά μου ο Νικόλας Παναγιώτου, ένα παιδί που έκανε ντεπούτο στο σημερινό παιχνίδι. Νικόλα, ντεπούτο και μάλιστα συνδυασμένο με νίκη. Είμαι πολύ χαρούμενος που πραγματοποίησαμε πρώτη μου συμμετοχή με την ανόρθωση, και επίσης είμαι χαρούμενος που καταφέραμε και πήραμε το παιχνίδι. Τι σημαίνει αυτό, Νικόλα, εν ώψη και της επόμενης αγωνιστικής περίοδου? Υπάρχουν φυσικά ακόμη 4 παιχνίδια και για σένα στο προσωπικό κομμάτι. Εντάξει, πρέπει να συνεχίσουμε αυτόν τον σερί που έχουμε ξεκινήσει, να παίρνουμε συνεχόμενες νίκες, και εγώ θα δίνω τον καλύτερο μου αυτό στις προπονήσεις για να πάρω όσο περισσότερο χρόνο μπορώ. Και σίγουρα μια καλύτερη πορεία την επόμενη χρονιά για την ανόρθωση, έτσι? Ναι, ναι. Φέτος δεν πετύχαμε τους στόχους μας. Του χρόνου θα κάνουμε ό,τι το καλύτερο για να πάρουμε την ανόρθωση εκεί που πρέπει. Καλή συνέχεια. Αντρέα, μία ερώτηση θα ήθελα να κάνω. Αυτά από τον Νικόλα τον Παραγιώτου. Κοντά μου και ο Γιώργος ο Κατσάτης από πλευράς του Ερμή. Γιώργο, καλησπέρα και σε σένα. Ένα πολύ καλό παιχνίδι. Πολύ καλύτερο σε σχέση με τα προηγούμενα για την ομάδα του Ερμή. Ωστόσο, δεν ήρθε το βαθμολογικό κέρδος και ήρθε και ο μαθηματικός υποβιβασμός πλέον. Σίγουρα ήταν ένα σχετικά καλό παιχνίδι. Δυστυχώς δεν πήραμε αυτό που θέλαμε, το αποτέλεσμα, γιατί πλέον τίποτα άλλο δεν μας κρατάει να παίζουμε. Όμως, σαν επαγγελματίας που είμαστε, πρέπει να συνεχίσουμε μέχρι το τέλος του αθλήματος.
αυτή τη σκληρή δουλειά για να συνεχίζουμε αυτές τις παρουσίες. Και δύο λόγια, Γιώργο, για την επόμενη αγωνιστική περίοδο. Θα πρέπει να ξεκινήσει σίγουρα να χτίζει την ομάδα της επόμενης χρονιάς με απότερο στόχο την επιστροφή ο Ερμής, έτσι. Σίγουρα θα ο Ερμής πάει για να χτίσει μια πολύ καλή και ανταγωνιστική ομάδα, ούτως ώστε να επιστρέψει πίσω εκεί που του αξίζει. Άρα όλοι άρχισαν να δουλεύουν ήδη και ετοιμάζουν κάτι καλό για τη νέα χρονιά. Γιώργο, να σε ευχαριστώ πολύ και να ευχηθώ καλή συνέχεια και σε εσένα και στον Ερμή. Ευχαριστώ πολύ. Αυτά και από τον Γιώργο Κατσατή. Με ολοκληρώνουμε κάπου εδώ με το ρεπορτάζ από τον χώρο αποδητηρίων στο Αντώνης Παπαδόπουλος. Σε ευχαριστώ, Ανδρέα. Θα επιστρέψουμε εκεί κάτω όταν είναι έτοιμοι οι δύο προπονητές. Ακόμη ένα σχόλιο, Κωνσταντίνε και Γιώργο, είναι το γεγονός ότι άρχισαν έξι. Μπορεί να και από τις λίγες φορές που αρχίζουν έξι Κύπροι και από τις δύο ομάδες και ολοκλήρωσαν δέκα. Μπήκαν και τέσσερις, μπορεί και περισσότεροι. Ένα πρόχειρο υπολογισμό που κάνω τώρα εδώ. Ναι, ήταν 10 παίχτες Κύπροι που αγωνίστηκαν σήμερα στον αγωνιστικό. Ήταν στοιχείο, ό,τι θετικό, ό,τι πιο θετικό. Ήταν μια πρώτη τάξη ευκαιρία. Για τον Κύπριο και γενικά. Να δοθούν ευκαιρίες βέβαια. Και για τον Κυπριακό ποδόσφαιρο, έτσι. Και για τον Νικόλα τον Παναγιώτου που έκανε τον τεμπούτο του σήμερα, αλλά και για άλλους που αγωνίστηκαν και πήραν θέση βασικού και από τις δύο ομάδες. Όπως είπα και πιο πριν, τίποτα άλλο δεν μπορούμε να κρατήσουμε από αυτό το παιχνίδι και οι δύο ομάδες θα περιμένουν διαδικαστικού χαρακτήρα τα άλλα τέσσερα παιχνίδια που απομένουν για το τέλος του πρωταθλήματος και οι δύο άρχισαν ήδη τον προγραμματισμό τους για την επόμενη χρονιά. Ο Ερμής τη Ανόρθωση. Κάποιοι νεαροί ξεχώρισαν, έτσι είδες κάποιους νεαρούς οι οποίοι ξεχώρισαν κατά τη διάρκεια του αγώνα. Τον Μιχάλη τον Ιωάννου τον έχουμε αναφέρει αρκετές φορές. Απλά σήμερα επιβεβαιώνει για ακόμη μια φορά ότι δεν είναι απειροτέχνημα ένας νεαρός που παίρνει λίγα παιχνίδια και μετά θα το ξεχάσουμε. Κανανέωσε και συμπορία. Ναι, βάζει τη σφραγίδα του σε κάθε παιχνίδι και επιβεβαιώνει ότι θα κάνει καριέρα. Θα συνεχίσει στην ανόρθωση και στόχος όλων των νεαρών Κυπρίων ποδοσφαιριστών που παίρνουν παιχνίδια στα πόδια τους και καθιερώνονται είναι φυσικά και το επόμενο βήμα που είναι το εξωτερικό. Και σαν μήνυμα, Γρηγόρη, προς τους μικρούς πρέπει να καταλάβουν ότι πρέπει να καταθέσουν ψυχή, έτσι. Για να πετύχεις, ναι. Για να πετύχεις στόχους ψηλούς. Ναι, πρέπει να καταθέσεις την ψυχή σου. Βήμα-βήμα. Να μην παίρνουν τα μυαλά τους αέρα και να παραμένουν προσγειωμένοι. Δεν σημαίνει ότι επειδή έπαιξαν 2-3-4 παιχνίδια βασική, τώρα που είναι διάφορα τα παιχνίδια, ότι έγιναν και παιχταράδες. Αλλά είναι μερικοί που με τις εμφανίσεις τους μας επιβεβαιώνουν ότι μπορούν, ότι έχουν όλα τα χέρια και τις βάσεις για να παίξουν καλό ποδόσφαιρο και να κάνουν καριέρα. Πάντως, ουδής δεν μπορεί να αμφισβητήσει ότι. Όταν οι ομάδες δεν πάνε καλά και δεν έχουν πρωταγωνιστική πορεία, είναι η καλύτερη ευκαιρία να δοθεί χρόνο συμμετοχή στους νεαρούς. Γι' αυτό είπα, είναι το πλεονέκτημα πλέον. Ναι. Ένα από τα πλεονεκτήματα. Βέβαια, βέβαια. Ναι, σε τέτοιες περιπτώσεις. Και ο κύριος Τρέμπελ, Γρηγόρη, φέτος το έχει κάνει πάρα ούκο πολύ. Ούκο λίγες φορές κατά τη διάρκεια του πρωταθλήματος και αυτό είναι αξιοσημείωτο. Ναι. Και όχι μόνο ο Γιούρκεν Στρέμπερ, αλλά και άλλοι προπονητές, οι οποίοι δεν έχουν και διάφορα παιχνίδια. Μα για παράδειγμα, και ο Πέτρος ο Ψύχας. Ναι. Ο Πέτρος ο Ψύχας, ο οποίος άργησε λίγο ο Σοφρόνης Αυγουστίνη να τον ρίξει μέσα, ο οποίος τον δικαιώνει. Δύο γκολ και μάλιστα εκπληκτικό το χθεσινό που πέτυχε σε βάρος της Ομόνιας. Και όχι μόνο Ψύχας και πολλοί άλλοι ποδοσφαιριστές οι οποίοι δεν παίζουν σε αδιάφορα παιχνίδια και εκεί τους αξίζει να παίρνουν χρόνο συμμετοχής όποιοι το αξίζουν και όποιοι είναι προσγειωμένοι. Πάντως, Γρηγόρη, ο πρόεδρος της ανόρθωσης, ο κύριος Χατζιπαντέρα, την προηγούμενη εβδομάδα μας το είχε αναφέρει για τον νεαρό τον Νικόλα που αγωνίστηκε σήμερα ότι θα τον έφερνε στην πρώτη ομάδα και θα του δίνανε χρόνο συμμετοχής. Το είχαν στο πλάνο. Το είχε αναφέρει από την προηγούμενη εβδομάδα. Στα επόμενα παιχνίδια, επειδή ζω στη Λάρνακα, έχω ακούσει τα καλύτερα για τον Κωνσταντίνο Γεωργαλίδη, ο οποίος και αυτός αναμένεται στα επόμενα τέσσερα παιχνίδια να πάρει χρόνο συμμετοχής. Θα μας συστηθεί και αυτός. Μάλιστα. Πολύ ωραία. Οι προπονητές είναι έτοιμοι. Πάμε να τους δούμε στη δημοσιογραφία. Πάμε να ακούσουμε τι έχουν να πούνε. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα θέλω να δώσω συγχαρητήρια στους παίχτες μου, διότι κάτω από τις συνθήκες που, εντάξει, και με τη βαθμολογική θέση και τις συνθήκες που έχουμε, σίγουρα δεν είναι και το πιο εύκολο οι παίχτες να βρουν κίνητρο. Απ' την άλλη όμως προσπαθήσαμε, και ήταν και ο αντίπαλος που μας βοήθησε σίγουρα, να παίξουμε σωστό ποδόσφαιρο. Θεωρώ ειδικά στο πρώτο ημίχρονο
δικαιούμασταν να ήμασταν μπροστά στο σκορ, ίσως και με περισσότερα γκολ. Στο δεύτερο ημίχρονο δεν ξεκινήσαμε τόσο καλά. Δώσαμε την ευκαιρία στην ανόρθωση να αντιδράσει. Μετά προσπαθήσαμε ξανά να ισοφαρίσουμε το παιχνίδι. Αυτό που στο τέλος της ημέρας αυτό μετράει σίγουρα είναι το αποτέλεσμα. Όμως απ' την άλλη για μας το πιο σημαντικό είναι τουλάχιστον ότι προσπαθήσαμε αρκετά. Θέλαμε να πάρουμε ένα αποτέλεσμα. Δεν τα καταφέραμε. Θα προσπαθήσουμε σε όλα τα παιχνιδιά μέχρι το τέλος του πρωταθλήματος να δώσουμε ό,τι έχουμε, ό,τι μπορούμε να πάρουμε κάποιους βαθμούς. Συγχαρητήρια στην ανόρθωση για την νίκη της. Αυτά. Good evening. Happy for the win again. Great to see young players who deserved it to play, because not only Michailis but also Nicolas Paniotou, if I pronounce it right, deserved to have some minutes, because he's only 18, but he's working very hard. He's improving a lot. So that was for us the biggest win for today. Unfortunately, Achim Matas is out. He has an injury, so it's also good for Anotosi to have him back for next year. And he's a very good player. So I think the future is to Anotosi with all young Cypriotic players. Thank you. Είμαι βεβαίως πολύ χαρούμενος για την νίκη, αλλά για το γεγονός πως αγωνίστηκαν νεαρά παιδιά, όπως είναι ο Μιχάλης Ιωάννου, αλλά και ο Νικόλας ο Παναγιώτου, οι οποίοι αγωνίστηκαν διότι αξίζουν να αγωνίζονται, δουλεύουν σκληρά μέσα από τις προπονήσεις, βελτιώνονται. Το ίδιο ισχύει και για τον Αρτιμαδά. Και σίγουρα, αν συνεχίζουμε τον ίδιο τρόπο, θα έχουν θέση και στο μέλλον στην εντεγάδα και στην ομάδα της ανόρθωσης. Ευχαριστώ πολύ. Αυτά από τους, δύο προμονητές, αυτά Γρηγόρη. Ξαφνιάστηκε ο Ιούκερ Τρέπε που δεν είχε ερωτήσεις, αλλά τι να ρωτήσει μετά από ένα τέτοιο παιχνίδι. Πάντως ο ίδιος μας επιβεβαίωσε και μας θύμισε και τον Αρτιματά, ο οποίος έχει πρόβλημα τραυματισμού, όπως και ο Φίτος ο Κυριάκου. Είπαμε για τον Νικόλα Παναγιώτου, χάρηκε και ο ίδιος. Γιατί το αξίζουν αυτοί οι ποδοσφαιριστές και παίρνουν χρόνο συμμετοχής, γιατί δουλεύουν σκληρά στις προπονήσεις. Και ο Νικόλας ο Ιωάννη. Και ο Μιχάλης Ιωάννη και ο Νικόλας Παναγιώτου, φυσικά. Πολύ ωραία. Ναι. Να δούμε τα highlights του φάσεις, αγώνα. Έτσι, ναι, εν συντομία. Ήταν λίγες οι φάσεις στο πρώτο ημίχρονο. Ο Ερμής ήταν που ήταν καλύτερος στο πρώτο 25 λεπτό, όταν ήρθε και τον γκολ στο 24 λεπτό. Εδώ είναι μια προσπάθεια με τον Μπουφ για την ανόρθωση. Εδώ ο Κατσατής θα κάνει το πρώτο σούτ στο 21 λεπτό. Δεν είχε δύναμη. Μάζεψε ο Δημητρίου. Εδώ είναι το 1-0 από φάουλ του Πιλέα. Έπαιξε και αυτός για λίγο στην ανόρθωση. Έκανε το φάουλ. Η κεφαλιά με το φάλτσο που χρειαζόταν από τον Γουίλτσον Ντεμέλο. 0-1 στο 24 λεπτό. Ο Ερμής που είχε 2-3 καλές ευκαιρίες. Μία εδώ με τον Κατσατή για να κάνει το 2-0. Στο 28 λεπτό μια στόχη κεφαλιά από τον Μπράνιτς. Εδώ μια διπλή ευκαιρία, όπως είπα, για τον Ερμή. Στο 21 λεπτό με τον Ντεμέλο. Και στη συνέχεια με τον Ντεβές. Πάμε στον Ντούρις εδώ από μια σέντρα του Μπουφ. Και το κατέβασμα από τον Μπεσάτ. Πέρασε πάρα κάτω από τα πόδια του επιθετικού της ανόρθωσης. 36 λεπτό Στεφανέλη. Πολύ δύσκολη κεφαλιά. Από μακριά η σέντρα. Δεν έχει και το... Δεν είναι και ψηλός ο Στεφανέλη, αλλά είχε καλό άλμα. Διάβασε καλά την πορεία της μπάλας, ανέβηκε και έκανε το 1-1 στο 36 λεπτό. Πολύ όμορφο γκολ, ναι, από τον Στεφανέλη. Ακριβίας και η σέντρα, με το φάτσο που χρειαζόταν. 40 λεπτό, δυνατό σουτ του Ιωάννου, διώχνει ο Φιρινίδης. Μια τελευταία καλή προσπάθεια του Ερμή στο πρώτο ημίχρονο με τον Τεμέλο από πλάγια για το σουτ στην εξωτερική πλευρά των δικτύων. Πάμε δεύτερο ημίχρονο. Η ανόρθωση ανέβασε τον ρυθμό της, είχε περισσότερες τελικές, είχε και την κατοχή της μπάλας. 59-41 το τελικό ποσοστό κατοχής μπάλας. Εδώ Στεφανέλη ένα πλασέ πάνω από την εστία του Φιρινίδη. Σέντρα του Ιωάννου παρολίγο αυτό γκολ από τον Κουατσίκα. 54 λεπτό το 2-1 από τον Σίλτερφελτ.
από φάουλ του Πράνιτς, πίσω αμαρκάριστος ο Σίντερφελτ. Σωστό πλασέ με το μέσα του ποδιού, δοκάρι και μέσα από τον στόπερ της ανόρθωσης. Στο 55ο λεπτό, αμέσως μετά ένα σούτ από τον Μπουφ και πιο μετά στο 57ο λεπτό ένα φάουλ από τον Βίχτορ, ο οποίος είχε και ένα σούτ στην συνέχεια στο 68ο λεπτό. Στο 70ο λεπτό το πέναλτι που κέρδισε η ανόρθωση το έκανε γκολ ο Ντούρις στο 71ο λεπτό το 3-1. Αυστηρά χαρακτηρίσα και τα δύο πέναλτι και νομίζω έτσι ήταν. Στο 75ο λεπτό θα δούμε και μια καλή ευκαιρία με τον Μπουλά για τον Ερμή. Εδώ. Με τα πόδια ο Δημητρίου σε κόρνερ. Στο 75ο λεπτό και κεφαλιά από τον Ντεμέλο. 77ο λεπτό ο Στεφανέλη. Χτυπάει η μπάλα στο πόδι του Κατσαράβα και πάει έξω. Εδώ το πέναλτι που κερδίζει ο Μπουλά, ο ίδιος το κάνει γκολ. Έκανε το τελικό 3-2 στο 81ο λεπτό. Και στο 90ο λεπτό, όπως έχω σημειώσει εδώ, ο Βίχτορ είχε μια κεφαλιά στη γραμμή, έκοψε παίχτης του Ερμή. Αυτά έγινα σήμερα εδώ στο Αντώνης Παπαδόπουλος, την προσωρινή έδρα της Ανόρθωσης. 3-2 νίκη για την ομάδα της Ανόρθωσης. Να σε ευχαριστήσουμε, Γρηγόρη. Καλή καλώς βράδυ. Καλό βράδυ, Γρηγόρη. Λοιπόν, εμείς να δούμε ευθύς αμέσως τις κάρτες της αγωνιστικής με το πέρας και της έκτης αγωνιστικής της δεύτερης φάσης του πρωταθλήματος ΣΥΤΑ 2018-19 από ΕΛ Σαλαμίνα 4-0, ΑΕΛ ΑΕΚ 2-3, Ομόνια Απόλλων 0-2, Δόξα Ένωση Νέων Παραλμίου 2-2, Αλκή Πάφος 2-3 και ο σημερινός αγώνας Ανόρθωση Ερμής 3-2. Στην βαθμολογία. Πολλά γκολ, έτσι. Αρκετά γκολ, ναι. Το ΑΠΟΕΛ στην πρώτη θέση με 61, Απόλλωνας 57 και ΑΕΚ Λάρνακας 52 στην τρίτη θέση, ΑΕΛ 48, Σαλαμίνα 37 και Ομόνια πλαισιώνει την πρώτη εξάδα με 36, 7η Ανόρθωση με 39, η Πάφος 31, έχουμε τη Δόξα στην 1η θέση με 29, Αλκή 26, Ένωση Νέων Παραλιμνίου πρώτη-τελευταία 25, και ο Ερμής πλέον στην δεύτερη κατηγορία, 13 βαθμούς όπως έχει σήμερα. Στο πρόγραμμα, επόμενη αγωνιστική. Απόλλων ΑΕΛ, ΑΕΚ ΑΠΟΕΛ, Νέα Σαλαμίνα Ομόνια, Ερμής Αλκή, Πάφος Δόξα και Ένωση Νέων Παραλιμνίου Ανόρθωση. Και στον πίνακα τον σκόρερ έχουμε τον Τρισκόφσκι με 15, Νέμετς 13 και ακολουθεί ο Μωράης με Σαντίκ με 12, Φακούντο Περέιρα με 11 και Ζελάγια Χουράδο με 10. Να καλέσουμε τον αγαπημένο μας τον Ανδρέα, όπως κάθε εβδομάδα εδώ με τα πολλά και διάφορα που συζητούμε. Ανδρέα, καλησπέρα. Καλησπέρα. Λοιπόν, αρχίσουμε με το διαγωνισμό. Πολλά γκολ η αγωνιστική μας. Πολλά γκολ, αποτελέσμα θα αφήσω το σχολείο σε εσάς. Προβλεπόμενα ή εκπλήξεις. Θυμάσαι τις προβλέψεις που έκανε ο Γιώργος την προηγούμενη εβδομάδα, αν έπεσε μέσα ή όχι? Όχι, με αφαιρούν. Αλλά να το, εντάξει. Πρέπει να το θυμάμαι. Ωραία, ο διαγωνισμός μας. Ξεκινάμε με το διαγωνισμό αρχικά. cita.com.cy / football / quiz είναι η διεύθυνση που μπορείτε και συχνά πυκνά να δείτε κάτω να περνάει από την οθόνη. Θυμίζω τη διαδικασία αφού μπούμε στη σελίδα αυτή. Το λάβε μέρος. Θα βάλω σε όλα τα παιχνίδια ισοπαλία για να δείξουμε ακριβώς πώς λειτουργεί αυτός ο πολύ απλός διαγωνισμός που δεν παίρνει χρόνο και είναι πολύ εύκολο κανείς να συμμετάσχει. Και αφού βάλω λοιπόν σε όλα τα παιχνίδια ισοπαλία όπως βλέπετε κι εσείς, συμπληρώνω ονοματεπώνυμο, κινητό τηλέφωνο, ηλεκτρονική διεύθυνση για αποδοχή των όρων και με αυτόν τον τρόπο θα βάλουμε μέρος στο διαγωνισμό, ο οποίος θυμίζω κάθε εβδομάδα μοιράζει μια δωροκάρτα στον τυχερό ή τυχερή, είτε μέσω κλήρωση, είτε αν βρει μόνο στα αυτό τα αποτελέσματα. Και αν είσαι συντροπητής του Full Pack, έχει συμμετοχή στον μεγάλο διαγωνισμό που θα γίνει τις επόμενες μέρες, η κλήρωση του βεβαίως, για ταξιδιωτικά πακέτα, μεροπορικά εισιτήρια. Εισιτήρια γηπέδου, με συγχωρείς, για τους τελικούς του Champions League και του Europa League. Κόντεψε. Ναι, βεβαίως. Είναι 1η Ιουνίου ο τελικός του Champions League. Την πρώτη τελευταία μέρα του Μάη, ο τελικός του Europa League. Ωραία. Στα γρήγορα να πούμε και για τα social media. Το hashtag τώρα για μπάλα με μπι. Όποιος θέλει να μας ρωτήσει κάτι, να στείλει κάποια απορία για τον καλεσμένο μας σήμερα μπορεί είχαμε να το πάξει. Είχαμε ερωτήσεις βεβαίως για τον πρόεδρο της Νέας Σαλαμίνας. Τις έχουμε μαζέψει, αλλά μπορεί να γίνει αυτό και κατά τη διάρκεια. Και ξεκινάμε μάλλον την περιδιάβασή μας στα social media με κάτι ιστορικό, όπως και να το κάνουμε.
Για πρώτη φορά Κύπριος ποδοσφαιριστής αγωνίστηκε σε αγώνα του καμπιονάτου, πλέον σε ΡΙΑ όπως είναι γνωστό. Ο λόγος για τον συμπατριώτη μας, τον Γρηγόρη Καστανό. Τεράστια επιτεύγμα. 8 αλλαγές, έτσι. Από την ομάδα που έπαιξε. Δεν πάβει από το να είναι τεράστιο επίτευγμα. 8 αλλαγές. Είναι τεράστιο ήταν ο Κάστανος και ξετοναφορέζει τη φανέλα τη Ιουβέντους. Τη ομάδα του Ρονάλντο. Βέβαια, βέβαια. Είναι μεγάλη τιμή. Είναι μεγάλη. Είναι η μεγαλύτερη πρόνιμο. Τιμή φυσικά είναι η ακαθαιρωθήση. Εκεί. Εντάξει, ναι. Τώρα αρχίζουν τα δύσκολα. Ναι, ναι. Ακριβώς. Θα πούμε περισσότερα στη συνέχεια στην ενότητά μας για το Ιταλικό ποδόσφαιρο. Περνάω και σε ένα άλλο όμορφο γεγονός. Αφού έχουμε και καλεσμένο τον πρόεδρο της Σαλαμίνας, βρήκα 4 ποδοσφαιριστές του να μην παίζουν ποδόσφαιρο. Να κάνουν χυμούς. Θέλει να μας πεις κάτι παραπάνω, Κωνσταντίνε. Οι ποδοσφαιριστές της Νέας Σαλαμίνας, όπως και άλλοι ποδοσφαιριστές, αλλά ιδιαίτερα της Νέας Σαλαμίνας, ήρθαν σύσσωμοι χθες σε μια εκδήλωση της πορείας Χριστοδούλας, καθαρά εθελοντική, φιλανθρωπική, και έδωσαν τον παρόν τους, κάνοντας χυμούς για τον κόσμο, ο οποίος αγόραζε τους χυμούς, έδινε κάποια έτσι, χρήματα, τα οποία πήγαν φυσικά για το σκοπό αυτόν της πορείας Χριστοδούλας. Πολύ ωραία κίνηση. Ευχαριστήσουμε. Θέλω να μου πεις εδώ να γνωρίζει τους κυρίους. Βρέθηκε τώρα για μπάλα. Ήταν και εκεί και τώρα για μπάλα. Ναι, ναι. Καλή συνέχεια, παιδιά. Θα πούμε λοιπόν, συνέχεια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο. Πάμε να υποδεχτούμε τον πρόεδρο μας. Ευχαριστούμε, Ανδρέα. Πρόεδρε, καλώς ήρθες. Καλώς ορίσατε. Ευχαριστούμε εμείς που είσαι μαζί μας. Θα ξεκινήσουμε ακριβώς όπως πριν λίγο που σας είδαμε, που σας είπαμε ότι πραγματικά η φετινή χρονιά της Νέας Σαλαμίνας είναι αξιοπρόσεχτη από όλους και δεν είναι υπερβολή να πούμε ότι η Νέα Σαλαμίνα είναι έτσι, αυτή που προκάλεσε τις μεγαλύτερες εντυπώσεις από οποιαδήποτε άλλη ομάδα στο πρωτάθλημα. Ναι, να το παραδεχόμαστε κι εμείς. Το λέει γενικά και όλος ο φιλάθλος κόσμος της Κύπρου, όπως και εσείς απόψε. Πρέπει να πούμε ότι αυτή η χρονιά δεν ήρθε τυχαία. Η Νέα Σαλαμίνα από το 2011 θα έλεγα και το λέω πάντα, όταν ανεβήκαμε για την τελευταία φορά από τη δεύτερη κατηγορία, θέσαμε κάποιους στόχους τότε σαν διοικητικό συμβούλιο, ότι η Νέα Σαλαμίνα πρέπει να αναπτύξει ένα πενταετές, εξαετές πρόγραμμα το οποίο τι σήμαινε τότε, σήμαινε παραμονή στην πρώτη κατηγορία, μια συνεχής παραμονή στην πρώτη κατηγορία και την οικονομική εξυγνίαση του σωματείου, η οποία τότε πρέπει να ήταν σε μια τραγική κατάσταση, με πολλά χρέη, πολλές εκκρεμότητες, που ήταν ένας μεγάλος βραχνάς για τους εκάστοτε διοικούντες. Με δύο λόγια να πω ότι σήμερα η Νέα Σαλαμίνα εκπέμπει αγωνιστικά μια υγιή κατάσταση. Το είδαμε φέτος. Τα οικονομικά μας μπήκαν σε μια υγιή βάση. Έχουν ρυθμιστεί να εξοφληθούν χρέη τα τελευταία σε ένα δεκαετές πρόγραμμα περίπου, με κάποιες συμφωνίες που κάναμε με το πιστωτικά ιδρύματα. Και γενικά μπορώ να πω ότι είμαστε ευχαριστημένοι, γιατί γενικά η Νέα Σαλαμίνα βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε μια καλή κατάσταση. Να πω μόνο ότι ευχαριστώ, είναι μια ευκαιρία, ευχαριστούμε όλους από το 2011 μέχρι σήμερα όσους υπηρέσαν τη Σαλαμίνα, από εθέσεις του Προέδρου, από τα ειδικά συμβούλια, γιατί όλοι κατέθεσαν ψυχή, πολλές ώρες δουλειά για να φέρουμε αυτό το αποτέλεσμα. Ασφαλώς έγινε αυτό κατορθωτών με την στήριξη του ανώνυμου ανθρώπου που ονομάζεται Σαλαμινέος σε όλη την Κύπρο, από την Πάφο μέχρι την Αγιάνναβα, οι οποίοι δίνουν μικρά ποσά, αλλά σταθερά ποσά, τα οποία μας επιτρέπουν να βελτιώνουμε τα οικονομικά μας και να βρισκόμαστε, και τελειώνω, σήμερα σε μια υγιή, θα έλεγα, κατάσταση σας σωματείο. Πρόεδρε, επειδή το θέσατε πάνω στην οικονομική βάση και την υγεία που πρέπει να υπάρξει στο σωματείο, την οικονομική υγεία δηλαδή, για να μην ασθενήσει πάλι οικονομικά η ομάδα και να δημιουργηθούν άλλες ασθενείες παρεμφερείς. Η μια ασθένεια φέρνει την άλλη. Τι είναι αυτός ο στρατηγικός, έτσι θα λέγα, στόχος που βάλατε? Ο στόχος ο στρατηγικός ήταν επιτέλους η Σαλαμίνα βγει από τα αδιέξοδα που υπήρχαν, τα οικονομικά, τα οποία επηρέαζαν και την αγωνιστική
η κατάσταση της ομάδας. Διότι όταν ένας ποδοσφαιριστής τελειώνει μήνας και δεν πληρώνεται, τον βλέπεις και καταλαβαίνεις τι σου λέει, εσύ δεν μπορείς να ανταποκριθείς, τότε αρχίζει μια σχέση παράξενη, η οποία πολλές φορές οδηγά και σε αδιέξοδα, διότι ο κάθε ποδοσφαιριστής είναι ένας εργαζόμενος, πρέπει να πληρωθεί ο τέλος του μήνους, όπως όλος ο κόσμος πρέπει να έχει το εισόδημα του. Αυτό τα τελευταία χρόνια μας δημιουργούσε πολλές άσχημες καταστάσεις. Θέλει να βοηθήσω. Ναι. Δηλαδή είπατε ότι κάνουμε ένα budget μέχρι εκεί που φτάνει το χέρι μας. Μάλιστα. Ξοφλούμε τα χρέη μας και έχουμε μέσα στο ποδοσφαιρικό τμήμα μια ειλικρινή σχέση μαζί με τους ποδοσφαιριστές μας που είναι εργαζόμενοι σας ουσιαστικά και διαχειριζόμαστε και ποδοσφαιρικά και οικονομικά και τους στόχους μας. Αλλά και τις φιλοδοξίες. Γιώργο, να πω ότι μέχρι πέρσι η Νέα Σαλαμίνα έκλαινε τις χρονιές με ελληματικούς προϋπολογισμούς. Ναι. Δηλαδή ξεκίνα μια χρονιά και είχε 300.000-200.000 έλλειμμα. Ξεκινούσε την επόμενη χρονιά, πρέπει να φέρεις από τη χρονιά τα έσοδα της τρέχουσα σεζόν στην προηγούμενη για να καλύψεις μισθούς κτλ. Φόρτωνες δηλαδή. Φόρτωναμε, επέρναμε από τα έσοδα για να φέρουμε στην προηγούμενη χρονιά. Εφέτος πρέπει να πω ότι μετά από 6-7 χρόνια, για πρώτη φορά, οι παίχτες μας είναι πληρωμένοι μέχρι τον τελευταίο μήνα. Γιατί τώρα είμαστε στον Απρίλιο, οι παίχτες της Σαλαμίνας είναι πληρωμένοι και τον Μάρτιν. Αισιοδοξούμε, είμαστε σίγουροι ότι και ο Απρίλης θα καλυφθεί. Μπορεί και ο Μάης. Άρα, για πρώτη φορά, πρέπει να περηφανευτούμε σαν Νέα Σαλαμίνα ότι καταφέραμε με το να κλείσει η σεζόν να είναι πληρωμένοι οι παίχτες μας και να ξεκινούμε μια σεζόν καθαρά. Αυτό δεν σημαίνει ότι ξοφλήσαμε τα χρέη. Όχι. Κάποια χρέη υπάρχουν. Είναι αυτές οι συμφωνίες που έχουμε κάνει σε τραπεζιτικούς οργανισμούς. Υπάρχουν τα χρέη προς το κράτος. Θα διεκπαιρωθούν σιγά-σιγά. Με συγκεκριμένες χορηγίες που θα έρχονται στην ομάδα. Αυτό ήταν ένας στόχος ο οποίος έχει επιτευχθεί. Αλλά και το μέλλον το βλέπουμε στο ίδιο μοτίβο. Δηλαδή δεν θα κάνουμε ανοίγματα τα οποία δεν θα μπορούμε. Δεν θα κάνετε. Όχι. Θα αντέξετε. Θα αντέξουμε, είναι όρος. Διότι φιλοδοξίες ξέρεις. Ναι, τα μπας καλά, έρχονται από μόνες τους. Ναι, αλλά έχουμε ήδη μιλήσει με τον προπονητή μας. Έχουμε θέσει τον προϋπολογισμό για τη νέα σεζόν. Είναι λίγο αυξημένος, αλλά μέσα στα πλαίσια τα οποία μπορούμε να καλύψουμε. Και θα κινηθούμε αυστηρά, όπως είπα προηγουμένως, μέσα στα πλαίσια αυτά τα οποία μπορούμε να αντέξουμε. Σαν Νέα Σαλαμίνα. Από εκεί και πέρα, σας βεβαιώ ότι δεν θα είναι ανοίγματα τα οποία θα μας φέρουν σε προηγούμενες κακές εποχές. Πρόεδρε, την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε τον κύριο Χατζη Μαντέλα, τον πρόεδρο της Ανόρθωσης, και μίλησε για υγεία μεταξύ Διοικητικού Συμβουλίου. Εμένα, στα δικά μου τα μάτια, μου βγάζει η Νέα Σαλαμίνα ότι έχει μια υγιή σχέση μεταξύ των διοικούντων. Δηλαδή, αναλαμβάνετε εσείς πριν 2 χρόνια από τον κύριο Μπάρι Ανδρέου, τα ενία. Είσαστε ακόμη όλοι ενωμένοι. Το γνωρίζουμε, το βλέπουμε, το αισθανόμαστε. Άρα έχουμε την υγεία της διοίκησης. Στο κομμάτι του αγωνιστικού βγαίνει και εκεί η υγεία. Δηλαδή φαίνεται ότι αφήνεται τον προπονητή να δουλέψει. Στο κομμάτι του αγωνιστικού να πάρει τις αποφάσεις του. Και αυτό είναι σωστό. Και ο τρίτος πυλώνας αφορά τον κόσμο, ο οποίος είναι κοντά στην ομάδα. Δεν ξέρω, αυτά τα οποία βλέπουμε εμείς είναι δικοί σας στόχοι, οι οποίοι τους υλοποιάτε αυτόν τον τρόπο. Όχι, να πω το εξής. Όπως αναφέρατε, τα τελευταία 6-7 χρόνια είναι μια ομάδα ανθρώπων οι οποίοι πάνω κάτω είναι ήδη. Μπορεί να αλλάξει ο πρόεδρος. Εγώ μπορώ να πω ότι είμαι από τους λίγους που είναι εκεί από το 2011 με μια μικρή διακοπή. Όταν ήταν ο Πάρης ο Ανδρέου πρόεδρος, ήμουν εγώ γενικός γραμματέας. Σήμερα είμαι εγώ πρόεδρος. Αυτόν που έχει πολύ σημασία και πιστέψτε με είναι η καλή μας συνταγή είναι η ομαδική εργασία που υπάρχει στη Νέα Σαλαμίνα. Είμαι μεν πρόεδρος, αλλά δεν είμαστε οι συγκεντρωτικοί ως πρόεδρος, ο οποίος όλοι περιμένουν από τον πρόεδρο τι θα πει. Υπάρχουν. Μοιράζεται δουλειά. Εγώ είμαι ο Λεμεσόν, όμως είμαι σίγουρος ότι η ώρα είναι νέα. Ξεκινά το γραφείο να δουλεύει, ο καθένας ξέρει τις δουλειές που να κάνει και έτσι είμαστε πιο ήσυχοι και πιο ήρεμοι για την καθημερινή διεκπαιρεότητα τη όλη δουλειά. Γιατί πραγματικά αυτό που ονομάζουμε ομαδική εργασία βρίσκει στη Νέα Σαλαμίνα την ουσία αυτών των δύο λέξεων. Άρα η Νέα Σαλαμίνα σήμερα λειτουργά με έναν τρόπο
Είμαστε σωματείων, δεν είμαστε εταιρεία. Έχει πολύ σημασία αυτό ότι όλη η δουλειά είναι εθελοντική. Δουλεύουμε με λίγο επαγγελματικό προσωπικό. Όμως αγαπούν τη Σαλαμίνα όλοι και εμείς και δίνουν περισσότερα από αυτά που παίρνουν. Πόσα και... είναι το budget, πρόεδρε, της Σαλαμίνας? Το budget της Σαλαμίνας, όταν λέμε budget, να ξεκαθαρίσουμε, ενώ ότι μιλούμε για μισούς ποδοσφαιριστών, προπονητικού team, αυτόν το budget δεν υπερβαίνει το εκατομμύριο. Συν τα άλλα πάτε έναν εκατό. Τα άλλα γήπεδα και τα λοιπά ξεπερνούμε ασφαλώς το εκατομμύριο. Είμαστε μπας στο 1.200, 1.100 εκεί. Θεωρείτε ότι η πορεία της Σαλαμίνας ήταν λόγω καλής επιλογής προπονητή και ποδοσφαιριστών? Πρέπει εδώ να κάνω μια παρέτηση να πω ότι με την ερχομό του Σάββατου Μπορσαϊτίδη στην ομάδα μας και του Μάκη του Παπαγιωάννου, τεχνικού διευθυντή, έχουν αλλάξει αρκετά πράγματα. Ο Σάββας είναι ένας σωστός επαγγελματίας, απαιτητικός αρκετές φορές, θα έλεγα, ως προς την υποδομή που υπάρχει στη Σαλαμίνα. Πρέπει να πω, πίεσε και καλά έκανε και φτιάξαμε κάπως καλύτερα τις υποδομές μας στο αθλητικό μας κέντρο κάτω στο Μενεού. Το έχουμε βελτιώσει αρκετά. Είμαστε περήφανοι για το αθλητικό μας κέντρο. Φυσικά υπάρχουν πάρα πολλά να γίνουν. Έχουμε κάποια σχέδια για γενικές αλλαγές κάτω στο Μενεού, όμως απαιτείται χρήμα. Είμαστε μια διαδικασία εξέβρεσης κάποιου ποσού, ώστε να κάνουμε ένα σύγχρονο αθλητικό κέντρο. Το αμόχωστος το έχουμε αναβαθμίσει. Χρειάζεται φυσικά ακόμα ένα φρεσκάρισμα εξωτερικά κτλ. Αντιλαμβάνεστε, όλα αυτά σημαίνουν έξοδα. Σύντο η ομάδα που είναι ένα ζωντανός οργανισμός και συνεχώς πρέπει να τον τροφοδοτούμε με τις αναγκαία οικονομικά. Υπάρχει ανάγκη για ανάπτυξη των υποδομών, των ποδοσφαιρικών. Είναι μια... Αλλά υπάρχει και ανάγκη στη σταθερότητα της ομάδας. Ναι, θα έλεγα ότι υπάρχει ένα balance μεταξύ αυτών των δύο. Μάλιστα. Πού ξοδεύεις, πώς θα ξοδεύεις, για να συνεχίσουμε και την επόμενη χρονιά να είμαστε σωστοί με τις πληρωμές μας. Έχουμε μια πολύ καλή συνεργασία με τον Σάβα. Είπα και προηγουμένως ότι ο καθένας κάνει τη δουλειά του. Ο Σάβας έχει το αποκλειστικό δικαίωμα και πιστέψτε με, κανένας δεν εκατώνεται στη δουλειά του. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Ούτε επεμβαίνουμε, έχει το δικαίωμα, την ευθύνη να φτιάξει την ώρα όπως θέλει και επειδή είναι ένας καλός επαγγελματίας και γνώστης του αντικειμένου, νομίζω τα αποτελέσματα φαίνονται από τη διάρκεια που ήρθε ο Σάββας στην ομάδα μέχρι σήμερα. Ποια είναι η συνεργασία μεταξύ σας? Υπάρχει φιλοσοφία, δηλαδή η φιλοσοφία του προπονητή συνδέεται και με τη φιλοσοφία της δικής σας, ή υπάρχουν περισσότερες φιλοδοξίες από πλευράς προπονητή αντί η συμβουλή? Ασφαλώς ο Σάββας, όταν ήρθε ο Σάββας, ξηγηθήκαμε και κατανόησε τι μπορούμε να του δώσουμε. Μάλιστα. Αν δεν τον ικανοποιούσαν αυτό, δεν θα έμενε στην ομάδα. Όμως ο Σάββας ανέλαβε την Νέα Σαλαμίνα πέρσι σε μια πολύ δύσκολη κατάσταση. Όταν κινδυνεύαμε με υποβιβασμό, περιμέναμε μέχρι να έρθει η μεταγραφική περίοδος. Έφυγαν 8, 9, 10 παίχτες, ήρθαν 4. Έδειξε η ομάδα ένα νέο πρόσωπο. Τελειώσαμε 7η. Και φέτος νομίζω συνέχισαμε από εκεί που μείναμε. Με τον Σάββα συνεργαζόμαστε πολύ καλά. Ασφαλώς ο Σάββας θα ήταν πολύ πιο ευτυχισμένος και ευχαριστημένος αν είχε ακόμα 200.000 στη διάθεση του να ξοδέψει ποδοσφαιριστές. Αλλά δεν το θέλουμε αυτόν, ούτε και αυτός το θέλει. Ούτε και αυτός θέλει οι παίχτες του να είναι πληρωμένοι στην ώρα τους, να πληρώνονται αυτά που πρέπει να πληρώνονται. Και πιστέψτε με, νομίζω ότι ένας καλός προπονητής ή έναν καλό προπονητικό team μπορεί με τα λεφτά που του δίδεις, γύρω στο εκατομμύριο, αν έχει το μάτι, αν έχει την εμπειρία, να ψάξει, βρίσκει τους προσφεριστές που χρειάζονται για να έχεις μια καλή ομάδα. Για να φτάσεις σε ένα επίπεδο, σε ένα καλό επίπεδο. Και νομίζω ότι η Νέα Σαλαμίνα απέδειξε αυτό το πράγμα φέτος, με το να είναι εκεί που είναι, ένα χαμηλό μπάτζετ. Είδαμε και από ό,τι πληροφορούμε, συγγνώμη Κωνσταντίνο, είμαστε το τέταρτο χαμηλότερο ή ψηλότερο μπάτζετ από τις 4 ομάδες του προαθλήματος. Δηλαδή, 8 ομάδες έχουν περισσότερο μπάτζετ από εμάς, από ό,τι είμαι πληροφορημένος. Άρα δεν μπορούμε παρά να είμαστε ευχαριστημένοι με το τι επενδύσαμε και το τι αποτέλεσμα έχουμε. Είδαμε και Κύπριους, πρόεδρε, αρκετούς και νεαρούς. Είναι
φιλοσοφία της ομάδας, επενδύσεις σε ακαδημίες ή Νέα Σαλαμίνα. Η ακαδημία μας τα τελευταία, όταν ξεκινήσαμε το 2011, μπήκε και ένα πλάνο για τις ακαδημίες, ότι πρέπει να είναι αυτοσυντήρητες οικονομικά και να επενδύσουμε στους νέους ποδοσφαιριστές. Νομίζω ότι πέρσι αποδείξαμε ότι αυτό το πράγμα είχε τα αποτελέσματα του. Γνωρίζετε ότι αγωνιστήκαν στην δεύτερη φάση του πρωταθλήματος αρκετοί Κύπροι ποδοσφαιριστές. Φέτος συνεχίζουμε στο ίδιο μοτίβο. Είμαστε από τις 4 ομάδες, μία από τις 12 και μία από τις 6, οι οποίοι από την αρχή του πρωταθλήματος χρησιμοποιούν σε όλα τα παιχνίδια δύο ποδοσφαιριστές. Χθες με το ΑΠΟΕΛ, νομίζω τελειώσαμε με 4-5 Κύπριους ποδοσφαιριστές κάτω των 20 χρόνων, παρακαλώ. Άρα και εδώ γίνεται μια σωστή δουλειά και φιλοδοξούμε τα επόμενα χρόνια θα δούμε περισσότερους Κύπρους ποδοσφαιριστές στη Νέα Σαλαμίνα, στην αρχική ενδεκάδα, όχι το μίνιμουμ των δύο που είχαμε φέτος. Έχετε συζητήσει μαζί με τον προπονητή σας? Ο Σάββας θα έχει αυτά υπόψη του ασφαλώς. Δηλαδή ναι. Είναι ένας από τους στόχους που θέτει και ο ίδιος. Σιγά σιγά αυτοί οι ποδοσφαιριστές, εάν το αποδείξω φυσικά, ναι, σίγουρα, γιατί το σίγουρα. Αξίζουν, ότι πολλοί ξεκινούν ταλέντα, αλλά ναι, δεν κάνουν το άλμα να γίνουν φτιαγμένοι ποδοσφαιριστές. Εμείς ό,τι μπορούμε θα δώσουμε και ο Σάββας ασφαλώς είναι από τους πρώτους, ο οποίος θα ήθελε η Νέα Σαλαμίνα και ο ίδιος να βγάλουν ποδοσφαιριστές ικανούς στο Κυπριακό ποδοσφαίρι. Είχαμε το παιχνίδι προχθές, Πρόεδρε. Πριν να σας ρωτήσουμε ακριβώς έτσι, λίγα πολύ μικρά για το παιχνίδι, πάμε να δούμε το ρεπορτάζ από το GACP και επιστρέφουμε και πάλι μαζί. Με εντυπωσιακό τρόπο, ο ΑΠΟΕΛ κέρδισε τη Νέα Σαλαμίνα με 4-0 και έσπασε έτσι την παράδοση που τον ήθελε να μην μπορεί να κερδίσει για 3 μήνες στο GACP. Μεγάλος πρωταγωνιστής ο Αντώνιο Γιάκολης, αφού ο Κροάτης σημείωσε 2 πανέμορφα τέρματα, αποδεικνύοντας πως ανεβαίνει αγωνιστικά. Μόλις το 10ο λεπτό, ο Κροάτης εκμεταλλεύτηκε την κάθετη παλιά του Σόουζα και με πλασέ στην κίνηση άνοιξε το σκορ. Ωραία, πάει μέσα στην περιοχή, το πλασέ. 1-0 για τον ΑΠΟΕΛ στο 10ο λεπτό. Σε χρόνο καθυστερήσεων, ο Αλτάμαρη εκμεταλλεύτηκε την ασυνεννοησία των Ερυθρολεύκων και πέτυχε το 2-0. Πάει να γίνει το λάθος και έγινε. Ο Τάμαρ θα περάσει και θα στείλει την μπάλα στα δίχτυα. Στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων και στην τρίτη τελική του στο παιχνίδι. Ίσως το πιο όμορφο τέρμα ήταν αυτό που πέτυχε ο Αντώνιο Γιάκολης στο 74ο λεπτό με ασύλληπτο διαγώνιο φαλσαριστό σουτ. Γιάκολης έχει χώρο, επιχειρεί το σουτ. Θα κάνει το 3-0 πετυχαίνοντας το δεύτερο προσωπικό του τέρμα. Το σκορ έκλεισε ο Μωράης με πέναλτι, το οποίο κέρδισε ο Αλτάμαρης σε ανατροπή του. Αξίζει να σημειωθεί πως η Νέα Σαλαμίνα είχε πολλά αγωνιστικά προβλήματα ενώ ολοκλήρωσε τον αγώνα με 4 παίκτες κάτω των 20 ετών. Λίτρας, Κωστή, Νικολάου και Πικής. Επίσης, αξίζει να σημειωθεί πως ο αρχηγός του ΑΠΟΕΛ έφτασε τα 13 τέρματα κάνοντας ρεκόρ καριέρας. Ευτυχισμένος ο Πάολο Τραμεζάνη από τη νίκη και την εμφάνιση της ομάδος του. Βασικά, σήμερα είχαμε μάθει από το προηγούμενο παιχνίδι που παίξαμε εκτός έδρας με αυτήν την ομάδα. Μάθαμε από τα λάθη μας και αυτό αντιμετωπίσαμε το παιχνίδι καλύτερα. Σήμερα βασικά κάναμε το παιχνίδι που θέλαμε να κάνουμε. Ίσως και το τέρμα που πετύχαμε νωρίς μας βοήθησε να παίξουμε χωρίς πίεση. Είμαι ευτυχισμένος για την ομάδα μου. Ο Σάββας Πουρσαετίδης στάθηκε στα ατομικά λάθη των παικτών του που έκριναν τον αγώνα. Δυστυχώς, στην πρώτη εξάδα με ομάδες όπως είναι ο ΑΠΟΕΛ και ειδικά στο GACP, το παραμικρό λάθος το πληρώνεις. Και σήμερα κάναμε αρκετά λάθη. Ίσως η απειρία μας, η αντίληψη σε κάποια φάση, κάποια στιγμή, μας φέρανε σε αυτό το βαρύ αποτέλεσμα. Αυτά από το GACP. Να δούμε λίγο και το γενικότερο τσαποίχο από το παιχνίδι. Έλθει ήταν έντονος. Νομίζω λίγο το τρόπο που πήγε το σκορ και η εύκολη προβλήματα του ΑΠΟΕΛ. Ακούσαμε και το ρεπορτάζ, είχε αρκετά προβλήματα. Η Νέα Σαλαμίνα, ναι. Το γνωρίζαμε και από πριν, προσθέθηκαν κι άλλα. Λοιπόν, κρατάω 2 τοποθετήσεις για το ματς και μία έξτρα θα καταλάβεις πια. Λούκα Σόουζα, ευχαριστώ τον Θεό για την νίκη σήμερα για τους 3 πολύ σημαντικούς βαθμούς. Για άλλη μια φορά, ευχαριστία προστασία. Μούσα Αλτάμαρε, βάλε ένα ωραίο. Μία μέρα θα λέω αυτό το κατάφερα με τους φίλους μου. Μάλιστα. Προφανώς εννοώντας τα βήματα προς τον τίτλο. Ενώ έβαλε και το βίντεο. Βάλε και το βίντεο με το γκολ που σημείωσε ο ίδιος και έγραψε «Ήσαι στον εαυτό σου γιατί...» Επικοινωνεί αρκετά ο Μούσα Αλτάμαρη συχνά με τους διαδικτυακούς τους φίλους. Βρίσκει τον δρόμο πάντως. Ναι, είναι αλήθεια αυτό.
προσπάθησε, πίεσε στη φάση αυτή και το πέτυχε το γκολ. Και για τον Εμίλιο Ενσούε, νωρίτερα μέσα στη βδομάδα, που είπε, έγραψε μάλλον, ότι όντως αποχωρώ από τον Αποέλ και αποχαιρέτησε τους φίλους της ομάδας. Μάλιστα. Ωραία. Ευχαριστούμε, Ανδρέα. Ο Μούσα Αλτάμαρη έκανε δήλωση μετά το τέλος του παιχνιδιού. Πάμε να την ακούσουμε και επιστρέφουμε και πάλι εδώ με τον πρόεδρο της Νέας Σαλαμίνας. Ευχαριστώ όλους για αυτά τα βράδια. Είναι κάτι μας σημαντικό για εμένα και είμαι περήφανος που είμαι εδώ με τους συμπαίχτες μου, οι οποίοι με βοήθησαν να κατακτήσω αυτά τα βράδια. Ευχαριστώ όλους σας για την εμπιστοσύνη που μου δείχνετε. Είδα στο μυαλό μου πως πρέπει να πιάσω επίπεδο για να έρθουν διακρίσεις και ευχαριστώ τον Θεό που τα έχω καταφέρει. Είναι ναι στο μυαλό μου να φτάσω όσο ψηλά μπορώ, αλλά για την ώρα είμαι συγκεντρωμένος εδώ. Έχω ακόμη χρόνο να φτάσω όσο ψηλά γίνεται. Το γερμανικό και το ισπανικό πρωτάθλημα είναι που μου αρέσουν περισσότερα. Ό,τι και αν γράφεται για το μέλλον μου και το ενδιαφέρον άλλων ομάδων, η τελική απόφαση ανοίγει στον ΑΠΟΕΛ. Έχω μπροστά μου 1,5 μήνα για να τελειώσει το πρωτάθλημα και εκεί συγκεντρώνομαι. Τα άλλα έρχονται μετά. Μάλιστα, αυτές ήταν βεβαίως δηλώσεις του Μούσα Αλτάμαρη παίρνοντας το βραβείο. Τρεις αγωνιστικές ανακηρύχθηκε κορυφαίος ο νεαρός ποδοσφαιριστής. Πριν πάμε στον Πρόεδρο, έχουμε και την ανάλυση βεβαίως με τον Αντριέν. Αντριέν, καλησπέρα. Καλησπέρα και από μένα. Ήταν το κύριο μας παιχνίδι αυτή τη εβδομάδα. Ήταν το κύριο παιχνίδι τη εβδομάδα. Κατά διαφορά, ένα πολύ καλό ΑΠΟΕΛ, κυρίως στο πρώτο μέρος. Νομίζω τα στατιστικά του πρώτου μέρους μιλούν από μόνα τους. 13 τελικές η ομάδα του ΑΠΟΕΛ. Πήγε πολύ δυνατά. Πάρα πολύ δυνατά. Θα περάσουμε αμέσως τώρα να το αναλύσουμε. Βλέπουμε και την ομάδα της Νέας Σαλαμίνας που μας έχει συνηθίσει ένα σχηματισμό 3-4-3 με τον Τιάκο, τον Κίσλες και τον Ελουντού να εξασκούν πίεση στους τρεις κεντρικούς αμυντικούς της ομάδας του ΑΠΟΕΛ. Δημιουργείται μια υπεραριθμία στον κεντρικό διάδρομο για την ομάδα του ΑΠΟΕΛ. Βλέπουμε εδώ τον Καζού από αριστερός να συγκλίνει προς τον κεντρικό διάδρομο και σε αυτό το σημείο η γρήγορη μετάβαση από τους ποδοσφαιριστές του ΑΠΟΕΛ μόλις χανόταν η μπάλα. Βλέπουμε κάτοχος της μπάλας ο Ελουντού και πώς πιέζεται αμέσως η μπάλα και πόσους ποδοσφαιριστές στον χώρο που βρίσκεται η μπάλα η ομάδα του ΑΠΟΕΛ. Με στόχο να ξανακερδίζει την μπάλα και είναι πολύ ενδιαφέρον πώς κινώνται. Βλέπουμε το Γιάνγκολη να συγκλίνει προς τον κεντρικό διάδρομο. Είναι μέσα. Και οι πολλές αλλαγές θέσεων κυρίως των τριών μέσα στον κεντρικό διάδρομο. Βλέπουμε σε ένα σχηματισμό 3-5-2 του ΑΠΟΕΛ και βλέπουμε την τοποθεσία του Αλτάμαρη και του Νατέλ. Να παίρνουν το πλάτος του γηπέδου, να συγκλίνει ο Γιάνγκολη από δεξιός ακραίος αμυντικός προς τον κεντρικό διάδρομο, η τριάδα στο κέντρο. Πολλές μετατοπίσεις, όλο το παιχνίδι να περνά. Θέσεις, κατά πάρα πολύ. Και η ομάδα της Νέας Σαλαμίνας με ένα σχηματισμό 5-4-1 στη φάση άμυνας, ένα συμπαγής σχηματισμό. Βλέπουμε εδώ και τον Τσάρσο και τον Ελλονδού πώς προσπάθησε να προσεγγίσει το παιχνίδι αμυντικά η ομάδα της Νέας Σαλαμίνας. Ο Σόουζα να έρχεται στα άκρα να πάρει την μπάλα. Και στη συνέχεια, εξαιρετική κίνηση του Γιάνγκολη, ήρθε αυτό το πολύ όμορφο τέρμα στη δημιουργία από την ομάδα του ΑΠΟΕΛ. Τρεις ποδοσφαιριστές των κεντρικών διάδρομο από πλευράς ΑΠΟΕΛ, την εσωτερική κίνηση του Καζού. Βλέπουμε τον Ζαχίτ πώς προσπαθούν να πάρουν το παιχνίδι και σε αυτό το σημείο εδώ. Το στόχος της Νέας Σαλαμίνας ήταν γρήγορη μετάβαση μόλις κερδίσει την μπάλα, αλλά βλέπουμε πόσο γρήγορα επιστρέφουν οι ποδοσφαιριστές του ΑΠΟΕΛ. Πολλοί συμπαγές να κλείνουν τον κεντρικό διάδρομο και είναι πάρα πολύ επικίνδυνη η ομάδα του ΑΠΟΕΛ μόλις κερδίσει την μπάλα. Δεν είναι μόνο η μετάβαση μόλις χάσει την μπάλα, αλλά και μόλις την κερδίσει με πολύ γρήγορους ποδοσφαιριστές όπως είναι ο Αλτάμαρη, όπως είναι ο Νατέλ. Και πρέπει να είναι πολλά προσεκτικός ο αντίπαλος με αυτές τις ομάδες. Στη φάση άμυνας, η ομάδα του ΑΠΟΕΛ σε ένα σχηματισμό 5-3-2. Μας έχει συνηθίσει στο 3-4-3 ή στο 3-5-2 η ομάδα του ΑΠΟΕΛ. Με τον Νατέλ και τον Αλτάμαρη στην κορυφή, πολύ συμπαγής. Οι γραμμές του ΑΠΟΕΛ πάντοτε πολύ καλά οργανωμένα στη φάση της άμυνας και να δημιουργεί πολλοί προβλήματα, να μην μπορεί η ομάδα της Νέας Σαλαμίνας να κάνει το παιχνίδι της με αποτέλεσμα να ξαναεπανεχτά πολύ γρήγορα την μπάλα η ομάδα του ΑΠΟΕΛ. Στη συνέχεια είναι πολύ ενδιαφέρον, βλέπουμε ξανά εδώ πώς πίεζε πάρα πολύ ψηλά η ομάδα του ΑΠΟΕΛ την ομάδα της Νέας Σαλαμίνας. Συνεχής πίεση πάνω στον κάτοχο της μπάλας. Βλέπουμε τα πρώτα στερήγματα να είναι κλειστά. Μόνο με μακρινή μεταβίβαση με στόχο το Κίσλεϊ, ο Καρλάου να ακολουθεί τον Κίσλεϊ και στη συνέχεια να βάζει σε εφαρμογή το παιχνίδι του η ομάδα του ΑΠΟΕΛ ξανά με το τρίγωνο στον κεντρικό διάδρομο. Είναι πολύ ενδιαφέρον, θα δούμε στη συνέχεια την κίνηση του Μωράης, του Σόουζα και του Ζαχίτ. Πώς κινούνται στα άκρα για να δημιουργούν υπεραριθμίες, κυρίως από τα άκρα, οι αλλαγές θέσεων του Γιάνγκολιτς με τον Αλτάμαρη. Βλέπουμε εδώ
τον Μωράης και θα δούμε στη συνέχεια και τον Σόουζα με στόχο να βγάλουν από το comfort zone τους τρεις κεντρικούς αμυντικούς της ομάδας της Νέας Σαλαμίνας. Βλέπουμε ότι θα δούμε στη συνέχεια τον Σόουζα να έρχεται στα άκρα και ο Φούστα να βγαίνει από τη ζώνη ασφαλείας του, ο κεντρικός αμυντικός, και να δημιουργεί πολύ. Βλέπουμε και τον Γιάνκολιτς ακόμα και τον Αλτάμαρη πώς τοποθετούνται. Αυτό πραγματικά είναι από τα μεγάλα όπλα ζημάς του Αποέλ, οι πολλές αλλαγές θέσεων χωρίς την μπάλα. Βλέπουμε τον Μωράης από την δεξιά πλευρά και η τριάδα στο κέντρο πώς μετά το πήγε. Είναι δουλειά τραμεζάνη αυτή. Πράγμα. Θα περάσουμε και στο τρίτο τέρμα από πλευράς Αποέλ. Παρόμοιο με το πρώτο, χάθηκε η μπάλα και βλέπουμε τους ποδοσφαιριστές του Αποέλ να προσπαθούν με μανία να ξανακερδίσουν άμεσα την μπάλα. Βλέπουμε ότι είναι μια πολύ πειθαρχημένη ομάδα, ήταν και 2-0 μπροστά στο σκορ. Αμέσως κέρδισαν την μπάλα. Ο Γιάνκολης κέρδισε την μπάλα στον κεντρικό διάδρομο. Δύο ποδοσφαιριστές Νέας Σαλαμίνας είχαμε μόλις κέρδισαν την μπάλα και ήταν και ο σκόρερ του τέρματος της ομάδας του ΑΠΟΕΛ. Θα δούμε στη συνέχεια να είναι εντελώς μόνο μέσα στην περιοχή. Αυτή την ποιότητα ποδοσφαιριστών μέσα στην περιοχή, όπως το είχε αναφέρει και ο Σάββας Πουρσαρίδης, τα λάθη πληρώνονται με ένα πολύ όμορφο σουτ. Πήρε το δείχτη το σκορ στο 3-0. Μάλιστα. Πολύ ωραία. Ευχαριστούμε, Αντριέν. Θα τα πούμε και στη συνέχεια. Επιστρέφω και πάλι εδώ στον Πρόεδρο. Σημαντική ανάλυση μας. Ναι, πολύ ωραία. Διαφορετικό από το γήπεδο, διαφορετικό από την τηλεόραση. Πάντως ο Σάββας, όπως είδες, έβαλε το στίγμα του το προπονητικό και στον τρόπο παιχνιδιού της Νέας Σαλαμίνας. Αξιοποίησε πλήρως τα προσόντα των ποδοσφαιριστών του και ήταν και επιλογές του βεβαίως. Ασφαλώς, ναι. Σίγουρα η Νέα Σαλαμίνα με τον Σάββα τον Μπουρσαϊτίδη πρέπει να πούμε ότι αγωνίζεται με ένα συγκεκριμένο πλάνο. Δεν είμαι και ο ειδικός για να λύσω αυτά τα θέματα, αλλά νομίζω είναι καθαρό ότι ο Σάββας παίζει με ένα συγκεκριμένο σύστημα αναλόγω στους ποδοσφαιριστές που έχει στη διάθεση του. Και πιστεύω ότι η Νέα Σαλαμίνα φέτος έχει παρουσιάσει καλών αγωνιστικών πρόσωπων, καλά παιχνίδια και δεν είναι τυχαία που βρισκόμαστε εκεί. Βρισκόμαστε στο βαθμολογικό πίνακα. Υπάρχει διάθεση από πλευράς διοίκησης για πρόωρη συζήτηση ή ανανέωση με τον προπονητή? Ο Σάββας συνεχίζει μαζί μας. Ούτε μπήκε θέμα αν θα συνεχίσει ή όχι. Ήταν αυτονόητο νομίζω. Μάλιστα. Ότι συνεχίζουμε με τον Σάββα. Μιλήσαμε ήδη για το budget. Έχει εγκριθεί έναν ποσό το οποίο θα δαπανηθεί φέτος. Όμως ένα από τα καλά στοιχεία φέτος της Σαλαμίνας ότι ο κορμός παραμένει, οι περισσότεροι παίχτες παραμένουν. Είναι γνωστό να εκκρεμούν δύο ποδοσφαιριστές, ναι, που τους θέλουμε να συνεχίσουν. Βεσελόσκι και Κίσλεϊ. Βεσελόσκι και ο Ντιάκο. Ο Κίσλεϊ. Ο Κίσλεϊ έχει όμως δικαίωμα να ανακοίνωσε εμείς αυτό το λεγόμενο. Αυτές οι δηλώσεις που έκανε όμως, Πρόεδρε, ότι είναι... Η Νέα Σαλαμίνα έχει δικαίωμα ανανέωσης, το λεγόμενο option, το οποίο θα έχουμε και σε λίγο τις δηλώσεις θα το εφαρμόσουμε. Και νομίζω όμως ότι στο τέλος ο Κίνσλεϊ θα μείνει μαζί μας. Αυτή είναι η δική μου επίθεση. Με τους άλλους δύο, εντάξει, έχουμε κάνει τις προσφορές μας, αναμένουμε. Πάμε να τις ακούσουμε τις δηλώσεις του Κίνσλεϊ, μιας και το αναφέραμε, και να επιστρέψουμε. Είναι κάτι το πολύ καλό για εμένα αυτό το βραβείο. Νιώθω ιδιαίτερη τιμή. Έκανα καλή χρονιά φέτος και είμαι πολύ χαρούμενος γι' αυτό. Όπως κάθε παίχτης που παίρνει τέτοιο βραβείο, έτσι κι εγώ είμαι πολύ χαρούμενος. Δεν ξέρω για το μέλλον μου. Θέλω να τελειώσω καλά αυτή τη χρονιά, καταρχήν με τη Νέα Σαλαμίνα. Δεν έχω αποφασίσει αν θα συνεχίσω στην Κύπρο ή όχι. Είναι πολύ δύσκολο όταν έχεις ένα παιδί στη Γερμανία και όταν το βλέπεις και όταν βλέπεις την κόρη σου κάθε 2-3 μήνες μία φορά. Δεν είναι πολύ εύκολο. Στη Σαλαμίνα το γνωρίζουν αυτό. Δεν έχω πάρει την απόφαση μου ακόμη. Δεν μπορώ να πω πότε ακριβώς θα πάρω απόφαση για το αν θα μείνω ή όχι στη Σαλαμίνα. Θα την πάρω σίγουρα όμως μέχρι και το τέλος της χρονιάς. Πρόεδρε, δηλώσεις του ποδοσφαιριστή. Εντάξει, είναι δηλώσεις του ποδοσφαιριστή μας, κατανοητές, σεβαστές. Από την άλλη όμως υπάρχουν συμφωνίες. Και κάποιες συμφωνίες, οι οποίες θα τις χειριστούμε αναλόγως. Φυσικά, αυτά τα έπαιρνε ο Kingsley χωρίς να έχουμε εμείς υπόψη μας οτιδήποτε. Ο Kingsley είναι ένας επαγγελματίας, ένας άνθρωπος ο οποίος μεγάλωσε στη Γερμανία και έχει αποκτήσει αυτό που λέμε νοτροπίες γερμανικές νοτροπίες. Μεγάλη καριέρα στη Γερμανία. Και μεγάλη καριέρα. Είναι επαγγελματίας, είναι ένας σοβαρός άνθρωπος
και σίγουρα αυτές τις σκέψεις του θα τις κουβεντιάσουμε και θα δούμε πώς θα προχωρήσουμε. Δηλαδή, πρόεδρε, με τον Τιάκο τι έκρεμε ακριβώς? Ο Τιάκο του κάναμε λίγη το συμβόλαιο του. Και του κάνετε πρόταση. Του κάνετε πρόταση να μείνει μαζί μας. Θα το σκεφτεί και θα μας απαντήσει. Το ίδιο και με τον Βεσελόφσκι. Τους δώσατε χρόνο. Ζήτησε ένα ποσό, το οποίο είναι μια Σαλαμίνα δυνατή να το προσφέρει. Του προσφέραμε κάτι καλύτερο. Το αρνήθηκε και είμαστε εκεί που είμαστε. Και η ζωή συνεχίζεται. Η ζωή συνεχίζεται. Εμείς τον θέλουμε, τους θέλουμε να μείνουν στην ομάδα μας. Αλλά από την άλλη, όπως είπαμε προηγουμένως, ανοίγματα πέραν των δυνατοτήτων μας δεν θα γίνουν με ό,τι αυτό σημαίνει. Μα μετά θα χάσεις τους άλλους πράγματα. Ακριβώς. Είπες κάτι. Είσαστε και δύο ποδοσφαιριστές σε μεγάλες ομάδες και πρέπει όλα να τα συναπολογίζεις. Δεν μπορεί να είναι εκεί και ο άλλος εδώ. Πρέπει να υπάρχει έναν balance στην ομάδα για να διατηρήσουμε αυτόν το καλό, πολύ καλό οικογενειακό κλίμα που έχουμε στην ομάδα. Και να μπορεί να πληρώνεις. Και να μπορεί να πληρώνεις, όπως είπαμε και προηγουμένως. Αλλιώς θα χάσουμε πάλι το έλεγχο με ό,τι αυτό σημαίνει. Και θα χαθεί και η ομάδα. Πρόεδρε, με τον Κύπρο τον Χριστοφόρου, έχει έλθει συμφωνία με το ΑΠΟΕΛ. Ο Κύπρος είναι ποδοσφαιριστής του ΑΠΟΕΛ. Με το κλείσιμο της σεζόν θα καθίσουμε να δούμε τι θα κάνουμε. Τον Κύπρο το θέλει, το θέλουμε, το θέλει ο προπονητής μας. Και νομίζω θα βρούμε την. Θα βρούμε με το ΑΠΟΕΛ για να έρθει ο Κύπρος στην ομάδα. Πρόεδρε, εκτός από το ποδόσφαιρο, τι άλλο πρεσβεύει η Σαλαμίνα για εσάς? Εκτός από το ποδόσφαιρο, γνωρίζετε ότι η Νέα Σαλαμίνα έχει και την πεδοσφαιρική ομάδα, η οποία τρέβει στη Λεμεσόν, μια ομάδα με μεγάλη παράδοση στους τίτλους κτλ. Η Νέα Σαλαμίνα όμως δεν είναι ένα καθαρά αθλητικό σωματείο. Είμαστε ένα προσφυγικό σωματείο, το οποίο αγωνίζεται στην προσφυγιά. Πολλοί μπορεί να μην καταλαβαίνουν αυτό το θέμα, γιατί δεν το ζουν. Όμως η προσφυγιά στοιχίζει της Σαλαμίνας και σε δυνάμεις και σε έσοδα. Έχουμε κόσμο στην Πάφων, έχουμε κόσμο σε όλα τα μέρη της Κύπρου, κόσμο στο εξωτερικό που έφυγε το 1974. Αυτό σημαίνει χάσιμο δυνάμεων, αλλά και οικονομικών. Και αυτό μας δημιουργά προβλήματα τα οποία. Έχει διασκορπιστεί το δυναμικό ουσιαστικά. Το δυναμικό. Δηλαδή, λέει κάποιον αυτή να βοηθήσει στο διοικητικό συμβούλιο και δεν μπορεί, γιατί ίσως να είναι στην Πάφων, ίσως να είναι στη Λεμεζόν, σε άλλα μέρη. Οι δουλειές του δεν το επιτρέπουν. Έχουμε χάσει τη συνοχή μας στα Σαλαμινέη. Το βλέπω εγώ που είμαι στη Λεμεζόν, που καθημερινά βρίσκω κόσμο σε όλους τους συνοικισμούς, σε όλες τις πλευρές της Λεμεσού. Είναι Σαλαμινέοι και λέει: α, ο πατέρα μου ήταν αυτό, ο παππού μου είναι αυτό. Αυτό ο κόσμο αφομοιώνεται σιγά σιγά. Τα παιδιά του, το βλέπουμε και από τι οικογένειε μα, χάνουμε την συνοχή μα, την επαφή μα με την πόλη μα, με την ομάδα μα. Και χάνει και ψυχοδυναμικό που θα σε στήριζε. Και... την αγάπη και την πίστη για την ομάδα μα τη χάνουν, πρόεδρε. Την πίστη οπαδή. Οι παλιοί όχι, αλλά πρέπει να πούμε να διαπραγματευτούμε ότι οι νεότερε γενιέ. Ένα παιδί που γεννήθηκε στη Λεμεσόν από μειχτό γάμο, αλλά και από έναν γάμο βαροσιωτών ή αμοχωστιανών, το περιβάλλον, στα σχολεία. Όλα αυτά επηρεάζουν, αν θέλετε, των Σαλαμινέων, ακόμα και των Ορθωσιάτων. Διότι μιλώ και με φίλους της Ανόρθωσης και αντιμετωπίζουν και αυτοί το ίδιο πρόβλημα. Γι' αυτό έκανα την ερώτηση. Ναι, άρα εμάς. Η επιστροφή στην πόλη μας, στην Αμόχωστο, δεν είναι μια απλή θεωρία, είναι μια συνειδητή πράξη, μια συνειδητική επιλογή, θα έλεγα. Και βλέπετε ότι και όλοι μας έχουμε και εκδηλώσεις για αυτά τα θέματα. Πρόσφατα γιορτάσαμε τα 70χρονα μας, κάναμε 13 συνολικά εκδηλώσεις, αν θυμάμαι καλά. Και μέσα σε αυτές τις εκδηλώσεις εκφράσαμε, αν θέλετε, και την αγάπη μας προς την πόλη μας, την ανάγκη επιστροφή στην πόλη μας, ότι αυτό θα σημαίνει για μας πάρα πολλά πράγματα, όχι μόνο για μας, αλλά και για άλλες τις προσφυγικές ομάδες. Σαν Νέα Σαλαμίνα έχουμε με όλες τις προσφυγικές ομάδες καλές σχέσεις και νοιαζόμαστε και αυτοί και εμείς για αυτούς, αλλά και αυτοί για μας. Και έτσι συνεχώς υπάρχει μια συνεργασία για λύση προβλημάτων, αντιμετώπιση προβλημάτων. Αλλά στο τέλος, εάν η λύση και η επιστροφή δεν γίνει κατορθωτή, τότε μακροπρόθεσμα
αυτό θα έχει επιπτώσεις σε όλες τις προσφυγικές ομάδες. Θα γίνει σαν που είναι στην Αθήνα, αλλά είναι η Κωνσταντινούπολη. Ναι, αλλά είναι Αθηνών. Και ήδη βλέπετε ότι κάποιες ομάδες από μικρές κομμοπόλεις ή χωριά σχεδόν όχι χάνονται, αλλά έχουν επηρεαστεί αρνητικά στον ποδοσφαιρικό ή αθλητικό χάρτη της Κύπρου. Γιατί μιλώ για τον Τυχαίνη Μόρφου, για την ΑΕ Μόρφου, πάει Κερίνιας. Η Άχνα είναι ξεκάθαρο, πρόεδρε. Είναι εκεί, εμείς είμαστε εκεί σε ανόρθωση, αλλά όλοι αντιμετωπίζουν προβλήματα, θέλετε, τα οποία αναφέρα προηγούμενα. Πρόεδρε, πριν ρωτήσουμε κάποια πράγματα για το πρωτάθλημα μας, έχουμε και τη δήλωση του Βεσελόφσκι για να κλείσουμε το θέμα της ομάδας και να επανέλθουμε. Πάμε να την ακούσουμε και να τη σχολιάσουμε ευθύς αμέσως. Είναι σίγουρα ξεχωριστό να παίρνεις ως τερματοφύλακας το βραβείο MVP. Πάντα, όταν αναγνωρίζετε τη δουλειά σου, είναι κάτι το καλό. Δεν έχουμε αποφασίσει ακόμα με την οικογένειά μου τι θα κάνουμε στη συνέχεια και δεν τα έχουμε βρει ακόμη με τη νέα Σαλαμίνα. Δεν μπορώ να σχολιάσω κάτι περισσότερο για το μέλλον. Κάναμε μια καλή σεζόν όμως τώρα με τη νέα Σαλαμίνα. Όλα δούλευαν πολύ καλά, εντός και εκτός γηπέδου, γι' αυτό και είχαμε καλά αποτελέσματα. Αυτό ήταν το μυστικό, όχι κάτι άλλο. Άρα, Πρόεδρε, υπάρχει έτσι προθεσμία και για τον Βεσελόφσκι και για τον Τιάγκο είναι η ίδια. Όπως είπα, υπάρχει μια μικρή διαφορά. Ο Τιάγκο περιμένουμε να μας απαντήσει στην πρότασή μας. Okay. Ο Βεσελόφσκι απάντησε. Ο Βεσελόφσκι απάντησε αρνητικά. Ναι, ναι. Δεν ξέρω αν θα γίνουν κάποιες εκ νέου σκέψεις. Για μένα, ο Βεσελόφσκι για πολύ μου ίσως ο καλύτερος τερματοφύλακας της φετινής ποδοσφαιρικής περίοδου. Το θέλουμε να μείνει στην ομάδα, αλλά είπαμε, ως εκεί που μπορούμε να δώσουμε, θα δώσουμε. Έχετε βάλει τα όρια σας. Έχουμε βάλει τα όρια μας. Είχατε προτάσεις για κάποιους ποδοσφαιριστές, Πρόεδρε? Επίσημα όχι. Ακούνται πολλά, διαδίδονται πολλά. Ούτε για νεαρούς. Συγκεκριμένα, σας μιλώ εντύμως, επίσημη πρόταση στο Διοικητικό Συμβούλιο δεν έχει έρθει για κανένα μας ποδοσφαιριστή. Γενικότερα το πρωτάθλημα, πώς το αισθάνεστε ως Σαλαμίνα εσείς και εσείς προσωπικά? Έχετε προτάσεις να δώσετε για κάτι καλύτερο στο πρωτάθλημα? Κοιτάξτε, ένα από τα προβλήματα φέτος ήταν η έλλειψη προσέλευσης φιλάθρων. Δηλαδή, είμαστε τώρα στα play-offs. Στην προηγούμενη χρονιά είμαστε στις 6 πρώτες ομάδες. Κλείσαμε αυτά τα παιχνίδια με έναν έσοδο, θα έλεγα, 60-70 χιλιάδες ευρώ από έσοδα. Αυτή τη στιγμή ζημιώνουμε. Διότι πληρώνουμε και τις διαιτησίες αυτή τη φορά. Άρα, δεν μπορεί να παίζεις με το Αποέλ στα Μόσχος και έρχονται 400 άτομα. Ή με την Ανόρθωση. Η τάξη Ανόρθωση δεν είναι φέτος εκεί. Απόλλωνα, ΑΕΛ, Ομόνια. Και να έρχονται 200-300 φιλάθλοι. Που περίμενε να έρθουν χιλιάδες. Που περίμενε να έρθουν τουλάχιστον 1000. Δηλαδή το παλιότερο έρχονται από ΕΛ, εξαντλούσαν τα εισιτήρια. Έρχεται η Ομόνοια το ίδιο, η Ανόρθωση το ίδιο. Απόλλωνας, η ΑΕΛ. Εφέτος πάει στο γήπεδο. Άρα αυτό το θέμα της κάρτας φιλάθλου που για μένα δεν ήταν η κύρια αιτία. Ήταν το κερασάκι στην τούρτα. Ήταν το τελικό χτύπημα, να θέλετε, στις προσέλευσεις φιλάθλων στα γήπεδα. Ίσως πρέπει να γίνουν κάποιες νεότερες σκέψεις, να δούμε αν μπορεί να γίνει κάτι. Τουλάχιστον να φύγει αυτόν το ταμπού. Η αιτία, ή αν θέλετε, η αφορμή γιατί δεν πάει κάποιος στο γήπεδο. Διότι αν συνεχίσει αυτό το πράγμα, η συνήθεια το να μην είσαι στον καναπέ σου και στο καφέ να βλέπεις το ποδόσφαιρο είναι πολύ κοντά. Είναι πολύ κοντά. Και αν αύριο λέω αρθεί και η κάρτα, θα πει κάποιος, μείναμε. Μάθαμε άλλη ρουτίνα πλέον. Διότι πρέπει να δούμε τι θα γίνει. Σίγουρα απασχολεί την Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου και εμάς και πρέπει να δούμε ξανά το όλο θέμα με περισσότερη ωριμότητα, εφόσον είμαστε σε θέση να κρίνουμε αυτόν τον θεσμό. Ποιο είναι το όραμα σας εσάς ως Πρόεδρος για τη Νέα Σαλαμίνα? Το όραμά μας είναι να διατηρήσουμε την ομάδα μας εκεί που της αξίζει, να τη φέρουμε εκεί που της αξίζει. Η Νέα Σαλαμίνα, για όσους δεν ξέρουν ιστορικά, ήταν μια από τις μεγαλύτερες ομάδες του Κυπριακού ποδοσφαίρου τη δεκαετία του 60. Κάποια γεγονότα το 66-67, αν τρέξουμε στην ιστορία, όπου η Σαλαμίνα στερήθηκε πρωταθλημάτων και κυπέλων που θα την καθιστούσαν
μια πρωταγωνίστρια στο Κυπριακό ποδόσφαιρο. Μας στέρισαν κάποιους τίτλους. Η ιστορία είναι εκεί γραμμένη και δεν δέχεται παρερμηνίες ούτε διαγράφεται. Εκείνο ήταν ένα μπλήγμα τεράστιο για Σαλαμίνα. Πολλοί ποδοσφαιριστές έφυγαν, πήγαν στο εξωτερικό. Συνέχισε μια πτώση της ομάδας. Μας βρήκε το 1974 με ό,τι αυτό σημαίνει. Παλεύουμε τόσα χρόνια τώρα με σκαμπανεβάσματα. Είχαμε κακές διοικήσεις, όχι συνειδητά κακές διοικήσεις, αλλά κακές, θα έλεγα, διαχειρίσεις των ομάδων με λάθη οικονομικά. Στήγησα στην ομάδα. Πέφταμε κατηγορία, βγαίνα εμπάνω. Με δύο λόγια, το όραμα μας πλέον είναι πλέον. Να σταραπεθεροποιηθεί η Σαλαμίνα εκεί που πρέπει και σιγά σιγά να την ανεβάσουμε και να είναι μια από τις πρωταγωνίστριες ομάδες. Έχουμε στόχους για τίτλους. Προς το παρόν όχι, αλλά εκεί προβλέπουμε. Αλλά για μας δεν είναι ο στόχος να πάρω τον τίτλο ή η τίτλη. Αυτό μας ενδιαφέρει περισσότερο είναι η Νέα Σαλαμίνα να είναι μια υγιής ομάδα, να εκπέμπει μια υγεία, έναν ήθος, αρχές, αξίες. Μάλιστα. Και να την χαίρεται ο κόσμος όλος, να χειροκροτούν τη Σαλαμίνα στο γήπεδο, ανεξάρτητα είναι πρώτη, δεύτερη, τρίτη. Και στο τέλος, γιατί όχι, αν τα καταφέρουμε να πανηγυρίσουμε και τίτλους. Υπηρετούμε το αθλητικό ιδιώδες στη Σαλαμίνα. Είμαστε μια προσφυγική ομάδα. Θέλουμε να εργαζόμαστε και προς την όχι πολιτική, αλλά προς την κοινωνική διάσταση των όλων θεμάτων. Μας απασχολούν και άλλα κοινωνικά θέματα. Δεν είμαστε καθαρά ένα ποδοσφαιρικό σωματείο. Αυτό είναι το όραμα μας. Πάντως, όχι το όραμα του Προέδρου, το όραμα του Διοικητικού Συμβουλίου της Νέας Σαλαμίνας. Αυτό είναι και αφόρυβα ασχολούμαστε και με άλλα θέματα τα οποία βοηθούμε κόσμων, ομάδες ανθρώπων. Πρόσφατα στη Λάρνακαν εντοπίσαμε δύο, πώς να το, υπάρχουν παιδιά ορφανά στην Κύπρο που ήρθαν περιπτώσεις. Εντοπίσαμε αυτά τα παιδιά, τους επισκεφτήκαμε, τους δώσαμε κάρτα να έρχονται στο γήπεδο μας, μιλήσαμε με τους ηθήνοντες τους, ό,τι μπορούμε και σας τα πλέον δεν μπορούμε να κάνουμε. Μακάρι όλοι οι Προέδροι και όλοι τα συμβούλια να ήταν με αυτήν τη φιλοσοφία και αυτές τις αρχές, Προέδρε. Να σας ευχηθούμε βεβαίως τα καλύτερα. Ένα καταληκτικό σχόλιο, δεν ξέρω προς τους οπαδούς. Πότε υπολογίζετε, Πρόεδρε, πρωταθλήμα? Να μην υπολογίζουμε τέτοια πράγματα. Πρώτα πρέπει να στήσουμε, Γιώργο, την υποδομή. Να αισθάνεται ο άλλος που μπαίνει στην Ελλάδα. Όχι, είναι ξεκάθαρο το μήνυμα σας. Ναι, απλώς επειδή είπατε δηλαδή, ότι. Να μην προτρέχουμε. Θα σκεφτούμε και κάποτε. Να μην προτρέχουμε κάποια πράγματα. Να σταθεροποιηθούμε και σιγά σιγά θα πάμε μπροστά. Τελευταίο σχόλιο. Πρώτα να ευχαριστήσω όλους τους Σαλαμιναίους για τη βοήθεια που δίδουν, τον προπονητή μας, τον προπονητικό team του Σάββατο Μπουρσαϊτίδη. Τον ευχαριστώ όλους και τους ευχαριστώ για τη δουλειά που κάνουν. Το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο επαναλαμβάνω, όλοι δουλεύουμε ομαδικά για το καλό της Νέας Σαλαμίνας. Και όλους όσους μας συμπαρίστανται, πρέπει να πω ότι έχουμε μια πολύ καλή συνεργασία με την ΚΟΠ, με τον πρόεδρο τον Γιώργο Γκούμαν, τον ΚΟΑ. Δείχνουν κατανόηση στα προβλήματά μας, γιατί είναι προβλήματα πραγματικά, τα οποία τα αναλύουμε και όταν καταλάβει ο άλλος ότι είσαι σωστός, δεν υπάρχει περίπτωση να μην ανταποκριθεί σε κάποια θετικά αιτήματα που έχεις. Αυτά. Εμείς να σας ευχηθούμε τα καλύτερα. Είναι πραγματικά αξιέπαινη και αξιόλογη προσπάθεια. Ευχαριστούμε, Γιώργο, ευχαριστούμε, Κωνσταντίνο. Υποσχόμαστε ότι θα συνεχίσουμε έτσι. Το Κυπριακό ποδόσφαιρο έχει αρκετά προβλήματα αξιοπιστίας κτλ. Τα ξέρετε εσείς καλύτερα από μένα. Εμείς είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε τον αθλητισμό, τον ποδόσφαιρο. Και να συμβάλλετε και προς αυτήν την κατεύθυνση. Το ποδόσφαιρο και ο αθλητισμός δεν είναι μόνο να παίρνει τίτλους. Σίγουρα. Είναι πολιτισμός. Έχει έναν ανθρωπιάνο αθλητισμό. Είναι έναν κοινωνικό σπορ. Βλέπετε καθημερινά. Πλάθη χαρακτήρες. Πλάθη χαρακτήρες. Φέρνει κοντά την νεολαία. Έχει κοινωνική απήχηση. Πρέπει να
μέσω του ποδοσφαίρου να εκμεταλλευτούμε σωστά. Θέλει μηνύματα σωστά. Τα μηνύματα. Μακριά από πάρα πολλού κινδύνου. Ακριβώς. Εν πάρα πολλέ αλληλεπιδράσει. Όταν πάει στο προπονητικό μα κέντρο και βλέπει ότι βασχούνται εκεί 200-300 μωρά, αυτό είναι ένα ικανοποίηση. Μια εθνική ικανοποίηση. Είναι εκεί. Δεν είναι αλλού. Είναι εκεί. Να σας ευχαριστήσουμε, πρόεδρε. Εγώ ευχαριστώ. Τα καλύτερα. Αστέ καλά, πρόεδρε. Λοιπόν, εμείς να περάσουμε στο πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε και πάλι μαζί με πάρα πολλά θέματα απόψη. Λοιπόν, επιστροφή στο στούντιο. Πάμε να δούμε έτσι σιγά σιγά τα ρεπορτάζ από το Σαββατοκυριακό. Αρχίζει η ενωμένη από το παιχνίδι Δόξα Ένωσης Νέων Παραλυμνίου το απόγευμα του Σαββάτου από το Μακάριο Στάδιο. 2-2 το τελικό αποτέλεσμα. Πάμε να το δούμε και επιστρέφουμε. Συναρπαστικό παιχνίδι στο Μακάριο το Σάββατο με Δόξα και Ένωση να μένουν στο 2-2. Αποτέλεσμα που δεν αφήνει καμία ευχαριστημένη. Με παίχτη λιγότερο έπαιξε για 60 περίπου λεπτά το Παραλίμνη, το οποίο κατάφερε να προηγηθεί 2 φορές το σκορ. Με γρήγορο ρυθμό ξεκίνησε το παιχνίδι με τις δύο ομάδες να έχουν τα καλά τους διαστήματα. Στο 32ο λεπτό ήρθε η φάση που άλλαξε τις ισορροπίες όταν ο Μπαρτζουμιάν είδε την κόκκινη κάρτα λόγω σκληρού μαρκαρίσματος στον Αφτάβε. Η Ένωση, παρότι με 10 παίχτες, πήρε προβάδισμα στο σκορ λίγο μετά από λάθος του Γκρέμσορ. Ο Αρτάμπε μένει στο έδαφος, το σουτ που έγινε νέα ευκαιρία, Ριέρα κοντά στον γκολ η Ένωση και το πετυχαίνει με τον Ριέρα. 6 λεπτά αργότερα ο Λουίς Κάρλος απάντησε με κεφαλιά για να φέρει το μάτς στα ίσα. Καλύτερα πήγε στο δεύτερο ημίχρονο η Ένωση που πήρε εκ νέου προβάδισμα στο σκορ με σουτ του Πίτα μετά από ατομική ενέργεια. Στη συνέχεια, η Δόξα είχε τον έλεγχο και δοκάρει με τον Μουχτάρη του 59, προτού ισοφαρίσει ξανά στο 61 με κεφαλιά του Μπατίν. Η σέντρα από τον Αλεξάνδρου, Μπατίν την κεφαλιά, δοκάρει και γκολ 2-2. Ευτυχώς που ο αντίπαλος έμεινε με 10 παίχτες, δήλωσε ο Λούκας Χατζηλούκας μετά το τέλος του αγώνα. Η εμφάνιση μας οπωσδήποτε δεν ήταν όπως τις προηγούμενες. Η Ένωση σήμερα άρχισε πάρα πολύ καλά το παιχνίδι, καλύτερα από εμάς. Ευτυχώς για μας έμεινε με 10 παίχτες, γιατί θα ήταν πάρα πολύ δύσκολα με τον τρόπο που παίζαμε. Αξίζουμε να μείνουμε στην κατηγορία, είπε από τη μεριά του ο Κάριτ Φέλκ. Επόμενο παιχνίδι είναι ο δεύτερο ημιτελικός απέναντι στο ΑΠΟΕΛ. Πρέπει να δείξουμε σθένος, πρέπει να δείξουμε την αποφασιστικότητα μας για να φτάσουμε στον τελικό. Καλό όλον τον κόσμο στο Παραλίμνη να έρθουν να μας στηρίξουν. Σας διαβεβαιώ ότι όλοι βρίσκονται στις τάξεις της Ένωσης αυτή τη στιγμή, δουλεύουμε την καρδιά τους. Και ξανά σας παρακαλώ να σταθείτε δίπλα σε αυτήν την ομάδα για να καταφέρουμε να βρεθούμε σε ένα μεγάλο τελικό. Μάλιστα. Γιώργο, έτσι ένα μικρό σχολείο. Πραγματικά, δεύτερη αγωνιστική με 10 παίκτες στο Παραλίμνη. Και μάλιστα από το 5ο και 28ο, αν δεν κάνω λάθος. Ξέπαινε η προσπάθεια, πραγματικά. Έδωσαν ό,τι είχαν και δεν είχαν. Κατάφεραν, πήραν ένα βαθμό που τους κρατά, θα λέγα έτσι, ζωντανούς. Και με ψυχολογία. Δεύτερο παιχνίδι με 10 παίκτες, αυτό δεν το χάσα φυσικά. Είδα το παιχνίδι, καλό παιχνίδι, με αρκετές φάσεις, καλό ρυθμό. Θα έλεγα δίκαιο αποτέλεσμα, παρόλο ότι η Ένωση είναι ο Παραλυμνίου με 10 παίκτες. Και θα γίνει τεράστια μάχη βεβαίως με την Αλκή και την ομάδα της Πάφου. Η Πάφος κέρδισε σε ένα πολύ σημαντικό αγώνα της χρονιάς, αφού στο 93 πέτυχε το τρίτο γκολ. Πάμε να δούμε το ρεπορτάζ από το παιχνίδι που έγινε το Σάββατο και επιστρέφουμε. Σπουδαίο παιχνίδι στο Αμόχωστος ανάμεσα σε Αλκή και Πάφο. Με την παφιακή ομάδα να φεύγει με το διπλό που έχει τεράστια βαθμολογική σημασία αφού της επιτρέπει να αναπνύει σαφώς πιο άνετα από την αθάνατη. Με τους καλύτερους ιονούς ξεκίνησε ο αγώνας για την Αλκή που προηγήθηκε με τον Ιβάν Κάρλος μόλις το 12ο λεπτό. Βρίσκουν τις Αλκής και βγαίνουν στην κόντρα. Με την πάσα προς το μέρος του Ιβάν Κάρλος βγήκε ο Μόλο. Ο Κάρλος είναι έτοιμος να σκοράρει. 1-0 η Αλκή. Στην επανάληψη, η αναγκαστική αλλαγή του Ιμπραήμ με τον Αράσιτς βοήθησε την ομάδα της Πάφου, αφού ο Αργεντινός καταρχήν ισοφάρισε στο 75ο λεπτό. Σε τραπ τον Φιλιώτη, ο Νέμες στην περιοχή, γκολ από τον Αράσιτς. 1-1, χρυσή αλλαγή του Ζέλικο Κόπιτς. Λίγο αργότερα, η Πάφος πήρε προβάδισμα με τον Νέμετς, που έφτασε στα 13 γκολ εκμεταλλευόμενο στην ασίστα από το Φόλπρεχτ. Πέρασε, ζητά ο Νέμετς, ζητά και ο Αγκούλος. Το Νέμετς θα πάει μπάλα, δεν υπάρχει offside. Πλασάρι, το γυρίζει το μάτς με τον πρώτο της σκόρερ, τον Άταμ Νέμετς, το 20ο λεπτό, 2-1 η Πάφος. Η Αλκή έβγαλε αντίδραση και ισοφάρισε με τον Ακώστα να ολοκληρώνει ιδανικά τη συνεργασία Σπόλιαριτς Κυπριανού. Σπόλιαριτς, παλιά για τον Κυπριανού, το γύρισμα, το σούτ από τον Ακώστα, ισοφαρίζει η Αλκή στο 25ο λεπτό. Με τον Ακώστα να είναι ο σκόρερ.
Την τελευταία λέξη όμως την είπε ο Ντόφνια στον αγώνα, ο οποίος μετά από εκτέλεση φάουλ κατέβασε την μπάλα και με πλασέ την έστειλε στα δίχτυα. Ένα γκολ που ξεσήκωσε έντονες διαμαρτυρίες από τους παίκτες αλλά και από τους παράγοντες της Αλκής. Τελεί ο Αγκούλο προς τον Ράσιτς, η μπάλα από κοντά, γκολ από τον Ντόφνια! Στο 95ο λεπτό η Πάφος θα κλέψει τη νίκη, θα φύγει με τους 3 βαθμούς. Ο Κώστας Ακάς τονίσε πως όλα όσον αφορά τη μάχη του υποβιβασμού είναι ρευστά ακόμη. Δεν πρέπει να τα βάλουμε κάτω. Έχουμε το επόμενο παιχνίδι. Πρέπει να ανασυνταχτούμε και πρέπει να κερδίσουμε το επόμενο παιχνίδι. Όλα είναι ρευστά. Η κατάσταση εξακολουθεί να είναι δύσκολη. Ο Ζέλκο Κόπιτς τόνισε πως η ομάδα του άξιζε την νίκη στον αγώνα. Η ζωή είναι κύκλος και όπως το πρώτο παιχνίδι εδώ στο Αμόχωστος ανοιχτήκαμε τον γκολ στο τελευταίο λεπτό στο 95, έτσι έγινε και με εμάς. Αλλά άμα αναλογιστώ όλα τα παιχνίδια που έχουμε παίξει με την Αλκή, εν τέλει σήμερα δικαιώμαστε αυτή την νίκη. Γιώργο, ένα μικρό σχολείο. Προσπάθησε η Αλκή να αποτρέψει το μοιραίο, δεν τα κατάφερε. Παρόλο ότι προηγήθηκε, βρέθηκε να χάνει 1-2. Πήρε, αντέδρασε, ισοφάρισε και ήρθε το μοιραίο στο τελευταίο δευτερόλεπτο. Καταλυτικό. Αυτό εντάξει. Ήταν καλύτερη η Πάφος για να είμαστε και δίκαιοι. Όμως ξέρεις, το να χάνεις το τελευταίο δευτερόλεπτο και με αυτόν τον τρόπο. Είναι, και ιδιαίτερα όταν παίζεις για την παραμονή είναι σου. Πικρό. Ναι. Είναι πικρό. Ναι. Εμείς να περάσουμε στο άλλο μεγάλο παιχνίδι, ΑΕΛ ΑΕΚ. Η ομάδα της ΑΕΚ Λάρνακας κέρδισε τελικά το παιχνίδι με έναν Ιβάν Τρισκόφσκι να γράφει ιστορία για την ομάδα της Λάρνακας. Μεγάλη νίκη πέτυχε η ΑΕΚ στο Τσίριο το απόγευμα της Κυριακής, επικρατώντας τη ΑΕΛ με 3-2 και αυξάνοντας έτσι τη διαφορά της από τη λεμεσιανή ομάδα στους 4 βαθμούς. Συναρπαστικό το παιχνίδι στο Τσίριο, με τους φιλοξενούμενους να προηγούνται 3 φορές το σκορ και τους γηπεδούχους να ισοφαρίζουν 2. Η ΑΕΛ είχε την πρώτη ευκαιρία στον αγώνα, όμως η ΑΕΚ ήταν αυτή που πήρε προβάδισμα στο σκορ, στην πρώτη της ευκαιρία με ένα εξαιρετικό τελείωμα του Τρισκόφσκι μετά από πάσα του Γιάννου. Ιστορικό το γκολ για τον Σκοπιανό, αφού τον καρέστησε πρώτο σκόρε στην ιστορία της ομάδας με 72 γκολ. Ευκαιρία για να δούμε την κίνησή του. Πάτσε για τον Τρισκόφσκι, το σούτ 1-0. Πάρα πολύ όμορφο γκολ από τον πρώτο σκόρερ του πρωταθλήματος, ο Τρισκόφσκι. Οι γηπεδούχοι έβγαλαν άμεσα αντίδραση και ισοφάρισαν λίγο αργότερα με κοντινή προβολή του Φιντέλης. Η σέντρα του τελευταίου κεφαλιά, έξω γκολ από τον Λαφράντς. Η ΑΕΚ πήρε εκ νέου προβάδισμα στις αρχές του δευτέρου ημιχρόνου μετά από κεφαλιά του Τουριόλης. Ο Γκαρσία με πολύ φάλτσο κεφαλιά, ο Τρουγιός γκολ. Υπέροχο γκολ για την ΑΕΚ, 1-2 στο παιχνίδι. Η ΑΕΛ έφερε ξανά το ματς στα ίσα λίγο αργότερα και πάλι με προβολή. Το φάουλ η ΑΕΛ τώρα εκτελείται κεφαλιά, τον Χουράδο ευκαιρία, Λαφράντς 2-2. Φεύγει ο Βοχδός για την σέντρα, μετράει τον γκολ. Ο Λαφτάκτε που είναι... Το τελευταίο κυνηγητήριο γκολ του ματς σημείωσε με κεφαλιά ο Καταλά. Μεγάλη ευκαιρία χάσε συνέχεια η ΑΕΛ και έτσι το 2-3 έμεινε μέχρι τέλους. Πολύ δύσκολες χαρακτηρίζεται την νίκη στο Τσίριο ο Ιμανόλη Διάκεθ. Είμαι χαρούμενος γιατί είναι πάρα πολύ δύσκολο να έρθεις εδώ να κερδίσεις την ΑΕΛ. Πάντα είναι δύσκολο στο Τσίριο. Γι' αυτό τον λόγο αλλά και γιατί τα τελευταία χρόνια έχουμε κακές αναμνήσεις. Ο Ντούσαν Κέρκες από τη μεριά του τόνισε πως η ομάδα του δεν είχε στο μυαλό της το παιχνίδι κυπέλλου που ακολουθεί. I'm not saying that was only cup in our mind. We want to win today, we try. Δεν θέλω να πω ότι είναι μόνο στο μυαλό μας το κύπελλο. Θέλαμε να κερδίσουμε σήμερα, το προσπαθήσαμε. But of course, after this, from now we need to forget what's happened and to think about Wednesday. Αλλά φυσικά πρέπει να ξεχάσουμε το σημερινό παιχνίδι και να συγκεντρωθούμε στο παιχνίδι της Τετάρτης. Μάλιστα. Αυτά, Ανδρέα, είχαμε έτσι κάποιο απόϊχο από το παιχνίδι. Τοποθετήσεις από παιχτών της ΑΕΚ για την σημαντική νίκη, όπως και να το κάνουμε στο θέμα Ευρώπης. Όπως και να το κάνεις, όταν κατακτήσεις την τρίτη θέση και βαθμολογικά, στην ουσία δεν σε ενδιαφέρει τι θα γίνει στο Κύπρο. Βέβαια. 4 βαθμούς διαφορά έχει ήδη από την ΑΕΛ. Μισά αριθμούς αγώνες απομένουν και πλέον ξεκαθαρίζει κάπως, αν και υπάρχει ακόμη δρόμος. Λοιπόν, ο Ακοράν. 3 βαθμούς και συνεχίζουμε. Έγραψε στο δικό του Instagram. Ο Νάτσο Κάσες, τρίτη θέση. Θέλουμε περισσότερα. Αυτό δεν ξέρω τι μπορεί να σημαίνει ακριβώς. Θέλουμε περισσότερα. Και γράφει και το σκορ. Μπορεί να διεκδικούν, είναι στο μυαλό του να μαθηματικά διεκδικούν. Άλλωστε το μότο ήταν παιχνίδι με παιχνίδι. Mm-hmm. Τώρα, όπως θέλει, το ερμηνεύει ο καθένας. Λοιπόν, ο Τρουγιόλς έβαλε ένα βίντεο. Σταματήσαμε το στιγμή που ακριβώς που κάνει την αφιέρωση που θέλει. Αφιερωμένο σε σένα. Ελισίζω του προφανώς. Λοιπόν, από ΑΕΛ μόνο τον Άλεξ Σίλβα κράτησα. Πολύ ωραίο να σε βρίσκω, φίλε.
για τον Ονησίφορο Ρουσιά, ο οποίος και το απέντησε. Πολύ ωραία φωτογραφία. Χάρηκα και εγώ που είδα. Μάλιστα. Πολύ ωραία. Ευχαριστούμε, Ανδρέα. Έτσι, ένα μικρό σχόλιο για Ιβάν Τρισκόφσκι. Γράφει ιστορία 72 γκολ με τη φανέλα της ΑΕΚ. Ξεπερνά ήδη και τον Λευτέρη Ελευθερίου. Ο Τρισκόφσκι δεν είχε εκείνη την περίοδο και τον τραυματισμό, αλλά και την πορεία της ΑΕΚ αυτή που ήταν. Θεωρώ ότι ίσως να ήταν ο πολυτιμότερος παίχτης και του προαθλήματος. Και όμως, Γιώργο, τα νούμερα του σε γκολ φέτος, αν τα προσθέσεις και αυτά της Ευρώπης, είναι εκπληκτικά. Βάζω και την Ευρώπη, διότι ήταν πάρα πολύ. Είναι εκπληκτικά. Να μην πω σημαδιακή η παρουσία του στα παιχνίδια της Ευρώπης. Βεβαίως. Αντρία, έχουμε ανάλυση από το παιχνίδι. Τι αναλύουμε? Τρεις φάσεις. Το πρώτο, δύο τέρματα της ομάδας της ΑΕΚ Λάρνακας. Και ένα θέμα, πώς προσέγγισε το παιχνίδι κυρίως αμυντικά η ομάδα της ΑΕΚ. Ένα σχηματισμό η ΑΕΚ 4-4-2 σε φάση άμυνας, που αναπτύσσεται σε ένα σχηματισμό 3-4-3, σε αντίθεση με την ΑΕΛ, σε ένα σχηματισμό 3-5-2. Θα περάσουμε αμέσως τώρα στην ανάλυση μας. Εδώ είχε την μπάλα στην κατοχή η ομάδα της ΑΕΚ. Θα δείξουμε στους τηλεθεατές μας πώς προσεγγίζει το παιχνίδι επιθετικά. Μας έχει συνηθίσει ο Ιντιακέτ να αναπτύσσεται με τρεις κεντρικούς αμυντικούς, να ανεβαίνει ο Αντωνιά από την αριστερή πλευρά και να συγκλίνουν ο Ακίνο και ο Τρίσκο πίσω από το Γιάννου. Και η ομάδα της Λεμεσού σε ένα σχηματισμό καθαρά 5-3-2 σε φάση άμυνας. Δεν είναι το τέρμα που πέτυχε ο Τρισκός και βλέπουμε να έρχεται να υποδεχθεί την μπάλα στη δεύτερη ζώνη και στη συνέχεια να μεταβιβάζει την μπάλα στον Γιάννου. Όλοι οι ποδοσφαιριστές της ΑΕΛ να επικεντρώνονται πάνω στον ποδοσφαιριστή που είναι κάτοχος της μπάλας. Ανενόχλητος ο Τρίσκο έξω από την περιοχή να παίρνει ένα πολύ όμορφο σουτ και να στέλνει την μπάλα στα δίχτυα. Στη φάση άμυνας βλέπουμε σαν σχηματισμό πιο κοντά στο 4-4-2 η ομάδα της ΑΕΚ. Ο Ακορά να έρχεται χαμηλά με τον Βίλερ, με τους ακραίους. Το ίδιο ισχύει και ο Αντωνιάδης από την αριστερή πλευρά. Και δύο επιθετικοί, ο Τρίσκο και ο Γιάννου, να εξασκούν πίεση στους τρεις κεντρικούς αμυντικούς της ομάδας της ΑΕΚ. Εδώ μια πολύ όμορφη συνεργασία και να χάνεται μια κλασική ευκαιρία από τον Αγκάνοβιτς για την ομάδα της ΑΕΚ. Θα περάσουμε στο τρίτο τέρμα. Είναι ενδιαφέρον. Βλέπουμε τον Λαφράνς να δίνει οδηγίες στο Φιτέλης στα μαρκάρισμα των ποδοσφαιριστών. Και ο ίδιος ο ποδοσφαιριστές ξέχασε το προσωπικό του αντίπαλο, τον Καταλά, που πήρε ένα πάρα πολύ σημαντικό τρίποντο η ομάδα της ΑΕΚ για την τρίτη θέση. Δάσκαλε που δίδασκες δηλαδή. Ευχαριστούμε, Αντριέν. Είχαμε δηλώσεις από τον Ιβάν Τρισκόφσκι κατά τη διάρκεια της εβδομάδας για τα παιχνίδια τα οποία ήταν MVP. Πάμε να τις ακούσουμε. Νιώθω πολύ περήφανος για αυτά τα βραβεία. Να τα κερδίζεις και μάλιστα τρία είναι κάτι το μοναδικό για εμένα και είμαι πολύ χαρούμενος γι' αυτό. Θα ήθελα, ναι, να συνεχίσω στην ΑΕΚ και μετά το 2020. Είμαι πολύ ευχαριστημένος με όλα αυτά που ζήσαμε και με το project της ομάδας. Ανυπομονώ πολύ για τη συνέχεια και να μείνω εδώ για όσο περισσότερο γίνεται. Δεν έχω ξεχωριστούς στόχους παρά μόνο αυτούς που θέτει η ομάδα. Για φέτος είναι να βγούμε στην Ευρώπη και είμαστε σε καλό δρόμο και χαίρομαι που βοηθώ από τη μεριά μου. Ωραία, αυτά από τον Ιβάν Τρισκόφσκι. Πάμε κατευθείαν στο παιχνίδι της Ομόνιας με τον Απολλώνα. Προηγήθηκε ο Απολλώνας και μετά το 2-0 κράτησε το παιχνίδι στο ΓΑΣΥΠΗ. Σημαντική νίκη για να παραμείνει στο παιχνίδι του πρωταθλήματος και της πρώτης θέσης για την ομάδα του Απολλώνα. Πάμε να το δούμε. Επιτέλους νίκη πανηγύρισε ο Απόλλωνας αφού κέρδισε την Ομόνια με 2-0 και μείωσε τη διαφορά από την κορυφή στους 4 βαθμούς. Η αναμέτρηση ξεκίνησε με γκολ για τον Απόλλωνα αφού ο Ζελάγια πήρε την κάθετη παλιά και με πλασέ πέρασε την μπάλα κάτω από τα πόδια του Παναγί. Εδώ η κάθετη παλιά του Ζελάγια φεύγει φάτσα με τον Παναγί, περνάει η μπάλα 1-0. Στο 5ο λεπτό της αναμέτρησης ο Εμίλιο Ζελάγια. Κακή η Ομόνια στο πρώτο 45 λεπτό, χωρίς τελική προσπάθεια με τον Απόλλωνα να ελέγχει πλήρως τον αγώνα. Στο δεύτερο ημίχρονο η Ομόνια αλλάζει πρόσωπο και χρειάστηκε ο Βάλε να επέμβει για να διατηρήσει ο Απόλλωνας το προβάδισμα στο σκορ. Φτάνουμε στο 59ο λεπτό και ο Απόλλωνας καταφέρει να πετύχει για ένα δεύτερο γκολ με τον Ψύχα, ο οποίος είχε περάσει 5 λεπτά νωρίτερα στο παιχνίδι, αντικαθιστώντας τον Σακέτη που αποχώρησε τραυματίας. Δίπλα στον Πέδρο το γύρισμα. Ο μικρός θα κάνει ένα υπέροχο γκολ. Στο 59 θα στριφογυρίσει και θα καρφώσει την μπάλα με βολές στα δίχτυα. Ο Σοφρόνης Αυγουστή μετά το τέλος του αγώνα έδωσε σύνθημα ανατροπής και πρόκριση στον τελικό στον αγώνα που έρχεται με την ΑΕΛ. Σίγουρα αυτό το παιχνίδι έχει τελειώσει. Από τώρα ξεκινούμε και σκεφτόμαστε μόνο το παιχνίδι της Τετάρτης. Έχουμε εις βάρος μας τα δεδομένα και πρέπει να πάμε εκεί για να ανατρέψουμε όλα αυτά που πήραμε από το πρώτο παιχνίδι.
Ο Αναστασίου είχε παράπονα από τους παίκτες του από τη στιγμή που έμειναν πίσω στο σκορ. Νομίζω ότι βάλαμε δύσκολο σε αυτούς μας. Δεν κάναμε τίποτα. Έλεγα τίποτα στο παιχνίδι από αυτά που είχαμε δουλέψει, είχαμε προετοιμάσει. Ωραία. Είχαμε έτσι από ήχο... Αρκετό μπορώ να πω. Social media. Περισσότερο από Ομόνια. Μέχρι και η επισήμηση του σελίδα της ομάδας κάνει αναφορά στον Χαραλάμπους, 17χρονο που έκανε ντεπούτο. Ντεπούτο βεβαίως για τον Νερό. Βλέπετε και εσείς το κείμενο, αλλά και τις δηλώσεις που παραχώρησε στην επισήμηση του σελίδα της ομάδας. Με συμβούλευσε να παίξω το ποδόσφαιρο που ξέρω και να απολαύσω το παιχνίδι. Ήταν η συμβουλή του Αναστασίου προς τον 17χρονο ποδοσφαιριστή. Έγινε αρκετή κουβέντα, το συγχαρούμε κι εμείς. Συνεχίζω στο ίδιο θέμα. Το Ματ Αρπισχάιαρ του είπε συγχαρητήρια για τον ντεπούτο σου, νεαρέ. Συνέχισε να δουλεύει σκληρά και το μέλλον είναι δικό σου. Έχει σημασία νομίζω να ακούς από τέτοιους παίχτες. Και μιας και ο λόγος για τον παίχτη, έβαλε αυτό λίγα λόγια, ένα τριφύλι και ένα αστέρι για την δική του, έτσι, δικό σου σχολιασμός καλύτερα για τον ντεπούτο. Πιστεύω στον Αρπισχάιαρ. Ήταν τα γενέθλιά του και βάλε αυτό το birthday feeling, εννοώντας την χαρά που νιώθει κάποιος όταν είναι τα γενέθλιά του. Αρπισχάιαρ ήταν ένα θέμα συζήτησης. Τουλάχιστον 5 λεπτό στη διάσκεψη τύπου του Αναστασίου. Μπορούμε να θέλετε εσείς να σχολιάσουμε στη συνέχεια. Θα περάσω σε κάτι άλλο. Είναι τέτοια ημέρα, δυστυχώς. Είναι η τραγική επέτειος, 30η από την τραγωδία του Χίλσπορο. Μάλιστα. Πάρα πολλοί έχασαν τη ζωή τους και πάρα πολλοί τραυματίστηκαν. Η επίσημη Ομόνοια έβαλε στα δικά της social media. 30 χρόνια συμπληρώνονται από την τραγωδία. Never ever forgotten. Από τη φοροτιμή φιλαθλός κόσμος και επί της ευκαιρίας και το post της Liverpool, αφού μιλάμε για αυτό το θέμα, οι σκέψεις μας είναι στις οικογένειες των 96 που χάθηκαν. Και για να ολοκληρώσω τον κύκλο του social media, το μόνο που βρήκα από Απόλλων ήταν η φωτογραφία που ανέρτησε ο Πέτρος Ψύχας και τον πειράζει έτσι με emoji ο Χαράλαμπος Κυριακό, ο Χάμπος, ότι είναι νεαρός ακόμη. Τουλάχιστον αυτό ερμηνεύω από τα emoji του. Μάλιστα, ευχαριστούμε, Ανδρέα. Βεβαίως, να επιθυμίσουμε και στον κόσμο και στους νεαρούς, Γιώργο, ότι η τραγωδία του Χίλσμπορο ήταν μία από τις μεγαλύτερες που έχουν συμβεί σε στάδια ανά το παγκόσμιο όσον αφορά ποδοσφαιρικό αγώνα. Ποδοπατήθηκα. Θυμάσαι. Έχω δει. Το έζησα. Live. Ήταν όντως τραγικό. Απίστευτες εικόνες. Μετά από αυτό ήταν ορόσημο να πάρθουν αποφάσεις για το πώς διεξάγεται γενικότερα αγώνας ποδοσφαιρικός και πώς είναι προσέλευση του κόσμου στα γήπεδα. Αντριέν, το παιχνίδι. Έχουμε επιλέξει τα δύο τέρματα που σημείωσε η ομάδα του Απόλλωνα μέσα στο Γκασιπί. Ωραία γκολ βεβαίως. Πρώτος Ζελάγια πάρα πολύ νωρίς. Τέταρτο, πέμπτο λεπτό, δεν κάνω λάθος. Μπαίνει στο παιχνίδι, καθαρίζει κατευθείαν. Δεν ξέρω αν μπορούμε να το δούμε στο μόνιτορ μας αυτή τη στιγμή τον γκολ. Τα δύο γκολ του Απόλλωνα. Τα οποία ήταν πολύ σημαντικό για τον Απόλλωνα να πάει στο Γκασιπί και να καταφέρει από το πρώτο λεπτό να δείξει ότι. Ωραία, πάμε να το δούμε. Βλέπουμε εδώ τον Απόλλωνα που αναπτύσσεται πάντα με ένα τετράγωνο με στόχο να βγάλει ψηλά τους δύο ακραίους αμυντικούς. Η ομάδα της Ομόνοιας στο πλάνο ήταν να εξασκήσει κυρίως πίεση στον κεντρικό διάδρομο, στους αμυντικούς μέσους και στη συνέχεια η εξαιρετική πραγματικά μεταβίβαση του Γιούστε, η καλύτερη τρίπλα στο ποδόσφαιρο, με μία μεταβίβαση βλέπουμε πόσους έβγαλε εκτός. Πολύ μεγάλες αποστάσεις της αμυντικής τετράδας της Ομόνοιας. Κάθεται η πάσα στο Ζελάγια και δεν δυσκολεύτηκε να γράψει το 1-0. Στη συνέχεια, πίσω στο σκόρ, η ομάδα της Λευκωσίας προσπάθησε να βγει ψηλά να εξασκήσει πίεση στην ομάδα του Απόλλωνα. Μακρινή μεταβίβαση με στόχο τον Ζωάο Πέδρο από δεξιά. Βλέπουμε ο στόχος πολλοί ποδοσφαιριστές του Απόλλωνα να διεκδικήσουν τη δεύτερη παλιά. Πολύ σωστά το έχουν πράξει. Εδώ ο Πέδρο να συγκλίνει εσωτερικά, του ίδιο και ο Στυλιανού από την αριστερή πλευρά και στη συνέχεια ο Σκέμπρη κάτοχος της μπάλας. Βλέπουμε εδώ μια υπεραριθμία που δημιουργηθεί κυρίως από τη δεξιά πλευρά από τους ποδοσφαιριστές του Απόλλωνα με τρεις ποδοσφαιριστές, το Ψύχα, το Πέδρο και το Ζελάγια. Συνεργάστηκαν πάρα πολύ όμορφα στη συνέχεια και ο Ψύχας με το πολύ όμορφο έκανε ό,τι ήθελε μέσα στην περιοχή. Βλέπουμε πέντε ποδοσφαιριστές της Ομόνοιας, κατάφερε, γύρισε στο αριστερό του και δεν άφηκε κανένα περιθώριο αντίδραση στον Παναή. Μοναδική στιγμή για τον νεαρό πάντως. Ευχαριστούμε, Αντρία. Πόση αυτοεπίθεση εκεί, σταμάτησε την μπάλα και κατευθείαν το σκότωσε. Αυτές οι ευκαιρίες που παίρνουν
νεαροί και ιδιαίτερα ο Ψύχας που παρεπτόντως μου άρεσε και στο προηγούμενο και σε αυτό το παιχνίδι. Έχει υψηλή τεχνική κατάρτιση και είναι και έτσι. Τσαμπουκάς. Δηλαδή ο τρόπος που έτσι γύρισε μέσα και εκτέλεσε δείχνει στοιχεία έτσι παίχτη με προσωπική αυτοποίθηση. Στην ουσία, Κωνσταντίνε μου, είναι η μικρή να το παραβάσει. Πρέπει να καταθέσω ψυχή. Βέβαια. Τώρα ξεκινάνε τα δύσκολα. Έτσι. Βεβαίως. Λοιπόν, πάμε κατευθείαν στο ρεπορτάζ. Την προηγούμενη Πέμπτη, ο Πανκύπριος Σύνδεσμος Ποδοσφαιριστών σε συνεργασία με την UNICAS ανακοίνωσαν την έναρξη της συνεργασίας τους για 2 χρόνια, όπου βραβεύουν τον MVP κάθε αγωνιστικής της πρώτης φάσης του πρωταθλήματος. Βραβεύσαν πάρα πολλούς ποδοσφαιριστές. Πάμε να το δούμε. Την έναρξη της χορηγικής του συνεργασίας ανακοίνωσαν το βράδυ της περασμένης Πέμπτης PASP και UNICAS σε εκδήλωση που έγινε στη Λάρνακα. Στο πλαίσιο της εκδήλωσης έγινε και το λανσάρισμα του εβδομαδιαίου βραβείου του πολυτιμότερου παίχτη της αγωνιστικής με την ονομασία UNICAS MVP. Η UNICAS διαχρονικά στηρίζει τον αθλητισμό στην Κύπρο και μέσα από αυτές τις δράσεις είναι και, και αυτή που κάνουμε σήμερα και αυτή η συνεργασία που ξεκινούμε με τον PASP. Έχουμε πάρα πολλά πράγματα που θα κάνουμε μαζί και ευχαριστώ τον Σπύρο ιδιαίτερα για την συνεργασία, τέλος πάντων την αρχή αυτής της συνεργασίας, και είμαι σίγουρη ότι θα την αναπτύξουμε ιδιαίτερα για να βοηθήσουμε να αναπτύξουμε και να στηρίξουμε τους ποδοσφαιριστές στο Κυπριακό Πρωτάθλημα και φυσικά όλες τις δράσεις που ανέφερε πριν ο Σπύρος για την PASP. Ο PASP και οι UNICAS θα αναδεικνύουν τον MVP της κάθε αγωνιστικής, UNICAS PASP MVP. Η ανάδειξη θα γίνεται κάθε εβδομάδα για κάθε αγωνιστική βάσει της βαθμολογίας E-Stat Index της Διεθνής Πλατφόρμας Σταλιστικών Ποδοσφαιριστών E-Stat-Scout. Η διάρκεια της συνεργασίας θα είναι για 2 χρόνια και περιλαμβάνει τη φετινή ποδοσφαιρική χρονιά αλλά και τη νέα ποδοσφαιρική χρονιά 2019-2020. Όπως ανακοινώθηκε, η ανάδειξη του MVP καθεαγωνιστικής γίνεται μέσω συνεργασίας με τη Διεθνή Πλατφόρμα Ανάλυσης Αθλητικών Επιδόσεων, Instat Scout, που αναδεικνύει τον πολυτιμότερο παίχτη βάσει της δικής της βαθμολόγησης. Highlight της βραδιάς ήταν βεβαίως η βράβευση των MVP των 22 αγωνιστικών της κανονικής διάρκειας του πρωταθλήματος. 3 ποδοσφαιριστές άκουσαν το όνομά τους περισσότερες από μία φορά. Ο λόγος για τον Μούσα Αλτάμαρη του ΑΠΟΕΛ, που ανακηρύχθηκε κορυφαίος σε 3 αγωνιστικές, όσες και ο Ιβάν Τσικόφσκι της ΑΕΚ. Μοναδικός Κύπριος που πήρε τον τίτλο του MVP ήταν ο Νικόλας Ιωάννου, ο οποίος μάλιστα αναδείχθηκε κορυφαίος 2 φορές. Την καλύτερη απόδοση σε ένα παιχνίδι είχε ο Κίξελη της Νέας Σαλαμίνας τη δεύτερη αγωνιστική, όταν μάζεψε 466 βαθμούς. Μάλιστα, εμείς να πάμε να δούμε τα καλύτερα γκολ της αγωνιστικής, όπως τα έχουμε επιλέξει. Δίπλα στον Πέδρο το γύρισμα. Ο μικρός θα κάνει ένα υπέροχο γκολ. Στο 59 θα στριφογυρίσει και θα καρφώσει την μπάλα με βολές στα δίχτυα. Πάτσε για τον Τρισκόφσκι, το σούτ 1-0. Πάρα πολύ όμορφο γκολ από τον πρώτο σκόρερ του πρωταθλήματος. Ο Τρισκόφσκι γράφει ιστορία, φτάνει και τα 72 γκολ με αποτέλεσμα να έχει γενικά προσφέρει πάρα πολλά στη φετινή ΑΕΚ. Γιάκολης έχει χώρο, επιχειρεί το σουτ, θα κάνει το 3-0, πετυχαίνοντας το δεύτερο προσωπικό του τέρμα. Στο 74ο λεπτό ο Κροάτης έμεινε μαρκάρης μέσα στην περιοχή. Τιμώρησε τη Νέα Σαλαμίνα για αυτή την αδράνεια με ένα πολύ ωραίο φαλτσαριστό σουτ. Πολλά γκολ, όμορφα γκολ, Γιώργο. Σκοφτήκαμε λίγο. Λίγο για να τα επιλέξουμε. Έτσι, είχε πάρα πολλά γκολ. Όπως επίσης και πολλές αποκρούσεις, πάρα πολύ ωραίες αποκρούσεις. Πάμε να δούμε την κορυφαία. Και πάλι για τον Στυλιανού. Ζελάγια σε θέση βολής το κάνει ο Παναγής σε κόρνερ.
Γιώργο, η επόμενη, το επόμενο που θα δείξουμε είναι η φάση της αγωνιστικής και επειδή ήταν δική σου επιλογή. Ένα μικρό σχόλιο έτσι πριν να το δούμε. Για μένα πραγματικά ήταν η φάση της αγωνιστικής. Πάμε να τη σημασία της λέξης. Παλιά του Ζαχίντ, πήρε πιο ψηλά από τον Μαργκάσα. Πάει να γίνει το λάθος και έγινε. Ο Τάμαρ θα περάσει και θα στείλει την μπάλα στα δίχτυα. Στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων και στην τρίτη τελική του στο παιχνίδι, ο Μούσα Αλτάμαρη θα κάνει το 2-0. Ξέρεις Γιώργο, μπορεί να φαίνεται εύκολο, αλλά είναι και το πείσμα του ποδοσφαιριστή. Ακολουθήσει η φάση. Ξέρεις τι είναι. Είναι όπως το ποντικού που πέραμε μέσα στην τρύπα και μπορώ κάτω και πιάνει το πριν να μπει. ούτε νομίζει ότι θα είναι. Ποιο είναι το ποντικού δηλαδή σε αυτή τη φάση. Τη Σαλαμίνα, οι δύο. Άρα ο Κάτσος είναι ο Αλταμάρη. Βέβαια. Λοιπόν, ξέρεις, δεν υπολογίζαν ότι είναι να μουντάρει ο Κάτσος. Πάμε να δούμε και την ευκαιρία της αγωνιστικής. Η Ομόνια με τον Κολοβό, ο Βάλε θα πει όχι στην μεγαλύτερη ευκαιρία της Ομόνιας στο παιχνίδι. Ωραία, εμείς να δούμε την εντεκάδα της αγωνιστικής, όπως έχουν επιλεγεί. Μπρούνο Βάλε στη θέση του τερματοφύλακα, τετράδης άμυνας Αλεξάνδρου Καρλάο, Βούρος και Ζωάο Πέδρο. Η μεσαία γραμμή Λουίς Κάρλος, Ενόχ, Σόουζα και Γιάκολης. Και δύο επιθετικοί, Τρισκόφσκι με Ζελάγια, απαρτίζουν την εντεκάδα της αγωνιστικής. Λοιπόν, αυτή την εβδομάδα είχαμε και το βραβείο του προπονητή του μήνα, του κύριου Ιμανόλ Ινιάκεφ, προπονητή της ΑΕΚ, ο οποίος βραβεύτηκε κορυφαίος προπονητής για τον προηγούμενο μήνα από τον σύνδεσμο προπονητών που γίνεται σε συνεργασία με την Winmaster. Πάμε να το δούμε. Ο Βάσκος τεχνικός της ΑΕΚ Ιμανόλ Διακέθ αναδείχθηκε για δεύτερο συνεχή μήνα προπονητής του μήνα, Winmasters, αφού στη σχετική ψηφοφορία του Συνδέσμου Προπονητών πρότευσε και για το μήνα Μάρτιο. Δεύτερος σε προτιμήσεις ήταν ο Σάββας Πουρσαετίδης και τρίτος ο Πάολο Τραμετσάνη. Ευχαριστώ όλους για το βραβείο αυτό. Είναι ιδιαίτερη τιμή για μένα γιατί έρχεται από συναδέλφους. Ευχαριστώ και τους παίκτες μου γιατί το βραβείο προέρχεται από τη δουλειά της ομάδας, ενώ θέλω να ευχαριστήσω και πολύ τους συνεργάτες μου. Κατά το Μάρτιο, η ΑΕΚ με τον Ιδιακέδη στον πάγκο έδωσε 5 αγώνες με απολογισμό 2 νίκες, 2 ισοπαλίες και 1 ήττα. Η συνολικά βελτιωμένη εικόνα της ομάδας σε σχέση με το πρόσωπο που παρουσίαζε πριν την αναλάβει ο 47χρονος προπονητής φαίνεται ότι έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην επιλογή των συναδέλφων του. Πάντα περιμένεις το καλύτερο, αλλά είμαι ευχαριστημένος από την προσπάθεια του προηγούμενου μήνα. Ήμασταν λίγο άτυχοι, θεωρώ, στο κύπελλο. Μπορούσαμε για κάτι περισσότερο. Δεν μπορούμε όμως να δικήσουμε τους παίχτες γιατί προσπάθησαν. Ψήφο στον Ιδιακέθ έδωσαν 7 από τους 11 συναδέλφους του προπονητές του πρωταθλήματος ΣΥΤΑ, όσοι ψήφισαν και τον Πουρσαετίδη, μόνο που ο Βάσκος είχε περισσότερες επιλογές ως πρώτος και ως δεύτερος στην ψηφοφορία ανάμεσα στους προπονητές. Το μέλλον απασχολεί τον Ιμανόλ Ιδιακέθ, αλλά αυτή την συγκεκριμένη χρονική στιγμή το μόνο που ενδιαφέρει τον Βάσκο τεχνικό, όπως είχε δηλώσει και όπως δηλώνει και τώρα, είναι να βγει η ομάδα στην Ευρώπη και από εκεί και πέρα όλα θα πάρουν το δρόμο τους. Για την ώρα δεν έχω θέσει στόχο για τη νέα χρονιά. Ως προπονητές, το μέλλον μας είναι το επόμενο παιχνίδι. Δεν υπάρχει παρακάτω. Το σκεφτόμαστε το μέλλον, σίγουρα, αλλά όχι τόσο. Βρήκα πάνω κάτω τα ίδια όταν επέστρεψα στην ΑΕΚ. Την νιώθω σαν το δεύτερο μου σπίτι και νιώθω πολύ άνετα εδώ. Είναι όλα εξαιρετικά και το κλαμπ μεγαλώνει και είναι κάτι που το νιώθεις καθημερινά. Μεγάλος μας στόχος στο μέλλον είναι το πρωτάθλημα και θεωρώ ότι η ΑΕΚ θα έχει την ευκαιρία της. Γιατί όχι να είμαι και εγώ εδώ στην προσπάθεια για το πρωτάθλημα, αλλά δεν είναι κάτι που σκεφτόμαστε τώρα. Ωραία, αυτά από τον Ιμανόλ Ιλιάκεφ. Κάνουμε την κλήρωση του διαγωνισμού. Εγώ σου είπα νωρίτερα, σας ρώτησα για τα αποτελέσματα. Αυτή τη βδομάδα, νομίζω μετά από καιρό, το λέω μετά και από καιρό γιατί δεν είμαι σίγουρος ακριβώς αγωνιστικής, αλλά είναι σίγουρα μετά από αρκετές, είχαμε 6 στα 6. Μάλιστα. Και όχι μόνο ένας, 6 άτομα βρήκαν 6 στα 6 αποτελέσματα. Δηλαδή πρόβλεψαν όλες τις νίκες και ισοπαλίες που είχαμε αυτή την αγωνιστική. Λοιπόν, θα κάνουμε τη γνωστή διαδικασία μέσω της ιστοσελίδας random.org που παράγει τυχαίους αριθμούς. Θα χρησιμοποιήσουμε την εφαρμογή εδώ για να παράγουμε ένα τυχαίο αριθμό από το 1 μέχρι το 6. Τη λίστα έχω στο αριστερό μου χέρι. Θα κάνουμε λοιπόν την κλήρωση
από το 1 μέχρι το 6. Θα παρίσω το generate εδώ για να σπαράγει ένα τυχαίο αριθμό. Ο αριθμός 5 είναι ο νικητής του σημερινού διαγωνισμού, που είναι ο Ζαχαρίας Ταουσιάνης με το τηλέφωνο του να τελειώνει στον αριθμό 80. Επαναλαμβάνω, Ζαχαρίας Ταουσιάνης, συγχαρητήρια. Κέρδισε το δωροκουπόνι αξίας 100 ευρώ. Θα επικοινωνήσουμε από την γραφεία της Cita Vision μαζί του για να το πώς θα κατάφερε, το παραλάβει. Δεν σήμερα το γυναικείο φίλο, ε. Ναι, πήρε δεν τα καταφέρει. Δεν τα καταφέρει. Λοιπόν, είχαμε και μια άλλη εκδήλωση, παιδιά, σημαντική σήμερα. Γεύμα προς τιμή της Cita Vision παρεθέσε το μεσημέρι η Ένωση Αθλητικογράφων Κύπρου, η ΕΑΚ, με την ευκαιρία της ανανέωσης της χορηγικής συνεργασίας και για το 2019. Μάλιστα. Η Cita Vision είναι ένας από τους μακροβιότερους συνεργάτες, αλλά και από τους πιο πιστούς συνεδοηπόρους της ΕΑΚ. Το γεύμα παλαιοξενήθηκε από τη Murphy's Pub στη Λευκοσία και σε αυτό παρέστησαν σύσσωμα το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΑΚ, οι πλήσιαρχοι συντάκτες των αθλητικών ΜΜΕ και μέλη της οργάνωσης. Εκ μέρους της Cita Vision, το παρόν τους έδωσαν ο αντιπρόεδρος του Συμβουλίου, κ. Κώστας Κουμής, τα μέλη του Συμβουλίου, κ. Αργυρού και Κρεμός, ο αναπληρωτής ανώτατος εκτελεστικός διευθυντής κύριος Μιχάλης Αχιλλέος, ο διευθυντής καταναλωτικής αγοράς κύριος Κίγης Κυριάκου και άλλα αρμόδια στελέχη της υπηρεσίας. Μάλιστα, πολύ ωραία. Βλέπουμε τα πλάνα από την εκδήλωση σήμερα και την παρουσία των συναδέλφων αλλά και συνεργατών μας στη Cita Vision. Σημαντική βεβαίως συνεργασία. Όπως πάντοτε στηρίζει αρκετά η Cita. Ναι, στηρίζει γενικώς η Cita Vision. Εδώ βλέπουμε με τον πρόεδρο και αντιπρόεδρο να παραδίδεται η σχετική χορηγία. Στην Cita Vision. Πολύ και ωραία. Η αναμνηστική φανέλα. Πλέον έχει η καλαθοσφαιρική ομάδα η ΑΚ. Ερασιτεχνική. Α, μάλιστα. Πρέπει να κάνουμε και εμείς καλαθοσφαιρική ομάδα, Γιώργο. Λόγω ύψους πρέπει να το εκμεταλλευτούμε. Ναι. Θα παίζετε όλοι άσου. Δηλαδή. Λοιπόν, ευχαριστούμε, Αντρέα. Να σε καληνυχτήσουμε βεβαίως. Έχουμε και συνέχεια με τον Κάστανο. Α, μάλιστα. Φυλάξαμε μια έκπληξη για το τέλος. Okay, ωραία. Εμείς να περάσουμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε και πάλι μαζί. Λοιπόν, το ερχόμενο Σαββατοκύριακο ξεκινάει αναβαθμισμένο και ακόμη πιο μεγάλο το 19ο Αγία Νάκπα Soccer Festival στις εγκαταστάσεις του Δήμου της Αγίας Νάπας. Πάμε να δούμε το ρεπορτάζ και επιστρέφουμε. Σημαντικά αναβαθμισμένο αλλά και μεγαλύτερο από κάθε άλλη φορά είναι το φετινό Αγία Νάπα Soccer Festival που θα διεξαχθεί για 19η συνεχόμενη χρονιά στις εγκαταστάσεις του Δήμου Αγίας Νάπας. Φέτος θα λάβουν μέρος 392 ομάδες από την Κύπρο και το Λίβανο, την Ιορδανία, την Πολωνία, την Αγγλία, τη Ρουμανία, την Ελλάδα και την Αίγυπτο. Παιδιά γεννημένα από το 2003 μέχρι και το 2013 θα διαγωνιστούν σε 11 ηλικιακές κατηγορίες, σε 6 εκ των οποίων θα υπάρχουν δύο διαφορετικά πρωταθλήματα για Eagles και Lions. Θα υπάρξει επίσης κατηγορία για κορίτσια μέχρι και 15 ετών. Η διοργάνωση τελεί υπό την αιγίδα του Δήμου Αγίας Νάπας και της Κυπριακής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου. Θεσμικός υποστηρικτής είναι ο Κυπριακός Οργανισμός Αθλητισμού, μεγάλος χορηγός του Υφυπουργείου Τουρισμού και ο τηλεοπτικός συνεργάτης της Cita Vision. Αποτελεί για μας μια πραγματική ποδοσφαιρική γιορτή για τα μικρά παιδιά και ο στόχος όλων εμάς, τόσο ως διοργανωτές αλλά και όλων όσων θα παρευρεθούν στη διοργάνωση, θα πρέπει να είναι η προστασία των παιδιών στα οποία θα πρέπει να δοθεί ευκαιρία μακριά από το άγχος και την πίεση της νίκης να απολαύσουν και να διασκεδάσουν με την ψυχή τους. Θα πρέπει όλοι μας να εθαρρύνουμε και να χειροκροτήσουμε όλα τα παιδιά την προσπάθεια που θα καταβάλουν μέσα σε ένα πνεύμα αθλητοπρέπειας και σεβασμού προς τους κανόνες, στους διαιτητές και γενικά σε όλους τους παρευρισκομένους. Στο χαιρετισμό του Αντιδήμαρχος της Αγίας Νάπας Χρήστος Ζανέτος ανέδειξε τη σημασία του Αγία Νάπα Soccer Festival και επανέλαβε τη δέσμευση του Δήμου Αγίας Νάπας για συνεχή στήριξη της διοργάνωσης όπως και άλλων αθλητικών διοργανώσεων που φιλοξενεί ο Δήμος. Ένα φεστιβάλ το οποίο συγκαταλέγεται στις μεγαλύτερες πανευρωπαϊκές εκδηλώσεις και χώρους των Ακαδημιών και για τα επόμενα χρόνια είναι στόχος όλων η προσέλκυση όλων και περισσότερων ομάδων και αναβάθμιση σε ποιοτικό επίπεδο αυτού του φεστιβάλ. Εκ μέρους του Υφυπουργείου Αθλητισμού, η Νίκη Καραγιώργη δήλωσε ότι το Υφυπουργείο αναγνώρισε από την πρώτη στιγμή την προοπτική της συγκεκριμένης διοργάνωσης και είναι με μεγάλη ικανοποίηση που στηρίζει την συγκεκριμένη διοργάνωση. Ένα τόσο σημαντικό αθλητικό γεγονός που διοργανώνεται σε περίοδο χαμηλής ακόμη τουριστικής κίνησης με την αυξανόμενη συμμετοχή ξένων νεαρών αθλητών που σύντομα θα αποτελέσουν τους νέους πρεσβευτές της Κύπρου στον αθλητικό τουρισμό αποτελεί για το Υφυπουργείο Τουρισμού στρατηγική προτεραιότητα. Τηλεοπτικός ο συνεργάτης του τουρνουά, η Cita Vision. Εμείς θα μεταδώσουμε ζωντανά τους τελικούς που θα είναι την Τετάρτη. Θα υπάρχουν ζωντανά ρεπορτάζ, συνεντεύξεις από τις 3 το απόγευμα μέχρι τις 7 όπου θα γίνουν και οι απονομές. Θα είμαστε εκεί καθ' όλη τη διάρκεια του τουρνουά
με κάμερες, με στιγμιότυπα, θα προβληθούν και τα παιδιά στην εκπομπή ώρα για μπάλα. Οπότε θα έχουμε ένα εκτενή ρεπορτάζ και από όλο το 5 μέρες που θα διαρκέσει το τουρνουά. Αρχής γενομένης με την υδατοσφαίριση, όπου ο ΑΠΟΕΛ ήταν ο κυπελούχος 16-8, κέρδισε την ομάδα της Μέσα Γειτονιάς στην πισίνα του Κητίου. Πάμε να δούμε τον τελικό. Γαλαζοκίτρινο βαφτήκε και φέτος στο κύπελο Κύπρου στην υδατοσφαίριση. Στον τελικό που έγινε στο Ολυμπιακό Κολυμπητήριο Λάρνακας, ο ΑΠΟΕΛ κέρδισε 16-8 τον ναυτικό όμιλο Μέσα Γειτονιάς, υπερασπιζόμενος έτσι τον τίτλο που κέρδισε πέρσι, όπως ήταν και ο πρώτος στην ιστορία της ομάδας που συστάθηκε το 2014. Και συγχαρητήρια στις δύο ομάδες για την παρουσία του στον τελικό. Ήταν ένα αθλητό προβέστατο παιχνίδι, το οποίο ευτυχήσαμε να το κάνουμε να φαίνεται εύκολο. Νομίζω η άμυνα τη ομάδα μας σήμερα πήγε πολύ καλά και με αυτόν τον τρόπο μας έδωσε την ευκαιρία να κάνουμε σωστές επιθέσεις για να βάλουμε εύκολα γκολ. Συγχαρητήρια στους παίχτες. Ένα χρόνο ολόκληρο προσπαθούμε για αυτές τις στιγμές. Απόψε χαιρόμαστε. Από αύριο μένουμε στη διαδικασία να σκεφτόμαστε μόνο το πρωτάθλημα. Το παιχνίδι έκρινε η ομαδικότητα. Δεν βάλαμε ατομικά γκολ, το οποίο είναι πολύ σημαντικό σε ένα ομαδικό άθλημα. Λειτουργήσαμε ομαδικά, με συγκέντρωση, με ψυχραιμία στην επίθεση. Αμυντικά ήμασταν πάρα πολύ καλοί. Δεν δεχτήκαμε προσωπικά γκολ εκτός από ένα-δυο εξαιρέσεις. Αλλά κατά τα άλλα, νομίζω ότι όλα λειτουργήσαν ρολόι σύμφωνα με τις οδηγίες του προπονητή μας. Η ομάδα του Ανδρέα Κυθρεώτη πήγε από την αρχή δυνατά και προηγήθηκε με 2-0. Ο ναυτικός όμιλος Μέσα Γειτονιάς ισοφάρισε σε 3-3. Όμως οι γαλαζοκίτρινοι προηγήθηκαν 6-3 για να κλείσουν το ημίχρονο με 9-4. Ήταν ένα δύσκολο παιχνίδι. Ήταν ο στόχος μας από την αρχή της χρονιάς. Οι προσπάθειες όλης της χρονιάς μας βγήκαν σε αυτό το παιχνίδι. Τέλος, καλό, όλα καλά. Είμαστε νικητές. Μένει τώρα το πρωτάθλημα, ακόμα ένα παιχνίδι. Πάμε να κατακτήσουμε τον double και προχωράμε. Και στο waterpolo το ΑΠΟΕΛ είναι πετυχημένη και στο επίπεδο του waterpolo, γιατί από τον καιρό που μπήκε το ΑΠΟΕΛ στην υδατοσφαίριση έχει προσέλκυσε και άλλα παιδιά και ξένους παίχτες, σαν αποτέλεσμα να ανεβεί το επίπεδο του waterpolo στην Κύπρο. Ζούμε σιγά σιγά, θέλω να πιστεύω, μια αυτοκρατορία στον χώρο του αθλήματος. Εντάξει, το ότι ήμουν πρώτος σκόρερ δεν παίζει καρόλο, ήταν όπως είδατε ομαδική προσπάθεια από όλη την ομάδα. Όλοι βοήθησαν από την αρχή μέχρι το τέλος. Ήμασταν ανώτεροι στον αγώνα από την αρχή και κερδίσαμε πανάξια το κυπέλλο. Μεγάλοι πρωταγωνιστές για τους κυπελούχους ήταν οι Νικολάου, Μίλας και Παγκλατζής, που πέτυχαν από 5, 4 και 3 γκολ αντίστοιχα, ενώ από 2 τέρματα σημείωσαν οι Κλεοβούλου και Προδρόμου. Η Ευρώπη είναι ένα πράγμα το οποίο είναι στο πίσω μέρος του μυαλού μας, όχι περισσότερο γιατί πιστεύω ότι μπορούμε να κάνουμε κάτι, αντιθέτως δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι, όμως το θεωρώ ότι είναι μια επιβράβευση για τα παιδιά. Επειδή, όπως είπα, δεν είναι κανείς επαγγελματίας, υπάρχει ένα σοβαρό κόστος να πας σε Ευρώπη, αλλά αυτό το πράγμα θεωρώ ότι σε κάποια φάση πρέπει να γίνει στην Κυπριακή υδατοσφαίριση. Δηλαδή πρέπει να κάνουμε το επόμενο βήμα. Είναι τώρα δεκάδες χρόνια η υδατοσφαίριση ως άθλημα στα κυπριακά δεδομένα. Καμία άλλη ομάδα δεν έκανε αυτό το επιπλέον βήμα. Το είχα ψηλοϋποσχεθεί στα παιδιά, αν κάνουμε μια καλή προσπάθεια να κατακτήσουμε το πρωτάθλημα. Το σκεφτόμαστε. Ο αρχηγός του ΑΠΟΕΛ, Κωνσταντίνος Βασιλείου, σήκωσε το κύπελλο στον ουρανό της Λάρνακας μπροστά σε 100 και πλέον φίλους των Γαλαζοκυτρίνων, οι οποίοι έσπραξαν την ομάδα τους στο δεύτερο τίτλο της ιστορίας της.